Μίλησες με την Άση για να μας πει τις προβλέψεις της σημερινής ημέρας και τις υπόλοιπες τυχερές ημερομηνίες για γάμου για το 2019. Από το πρωί, τις 6. Με το Λάμπρο Βακιάρο συνοήθηκες για να φτιάξεις αυτό το υπέροχο cheesecake με δύσινο. Αμέσως μετά πήρα το Λάμπρο. 6, 6 και 10. Okay. Μίλησες σήμερα το πρωί για να έχουμε όλα τα αποκλειστικά από το Greece's Next Top Model. Καλά, είναι δυνατόν να μην έχω φροντίσει τώρα το Greece's Next Top Model. Από το πρωί. Μίλησες, συνεννοήθηκες για να έχουμε ολόφωσκο νέο επεισόδιο της Δήλωσης Αμαρτίας. Ναι. Έχω μιλήσει με τους πρωταγωνιστές όλους από το πρωί. Τι, πώς, πού, όλα είναι κανονισμένα. Ωραία. Για την αναμέτρηση της σημερινή Coco Vision συνεννοήθηκες. Ναι, τους έχω βάλει από το πρωί από τις 7 να κάνουν πρόβα. Ωραία. Άρα συνεννοήθηκες και με τον Θοδωρή τον Αθερίδη που θα είναι σήμερα καλεσμένος μας, ε. Όχι. Όχι. Ε, τι έκανες από το πρωί, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τα 14 πιο Coco Vision σημερινής ημέρας. Καλημέρα! Τι γίνεται! Καλώς ήρθατε! Πάει, πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε, μωρό μου! Σε βλέπω, Μαριλού, σήμερα don't know, don't care φάση. Εντάξει. Τίποτα λιγότερο. Και τίποτα λιγότερο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε! Την αγάπη μας από όποια μας βλέπετε, Ελλάδα, Κύπρο, όπου κι αν είστε. Καλώς ήρθατε στη Φωλιά των Κούκου. Εδώ η Φωλιά των Κούκου, η οποία Φωλιά των Κούκου και σήμερα έχει αυτά τα 4 καμάρια τα οποία σαν αυτά δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Πραγματικά. Τούσου, κοπελά. Τούσου, φρέσκου. Επίσης έχει τόσο αποκλειστικά, τόσο ωραίες ειδήσεις, τόσο πράγματα. Ένα νούμερο ένα το οποίο είναι. Λοιπόν, το νούμερο ένα αυτό το σημερινό είναι, ας πούμε, το λες. Δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι από εκεί που είναι. Και να είναι και τόσο να είναι... ωραίο. Ναι. Ε? Γιατί αυτό από εκεί που είναι, το έχει στο μυαλό σου σαν κάτι που για να το αντιμετωπίσει χρειάζεται σκόρδα. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να αφηρηθεί και μέχρι και ρομαντικό. Ναι. Ας πούμε. Με έναν τρόπο. Και γλυκό. Τα καταλάβατε πάλι όλα. Και γλυκό. Τέλεια. Ρομαντικό και γλυκό. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση και σήμερα και να πάμε στο νούμερο 14. Στο νούμερο 14, κρατερέ μου, σου έχω έναν πολύ καλό σου συνάδελφο. Μίλησε. Θανάση Αλευρά. Έτσι όμως, όπως θα τον δεις στο Γιάννη Πουλόπουλο, δεν τον έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Περίμενε, γιατί τον έχει δει σε διάφορες φάσεις στη ζωή του. Έτσι όχι. Έτσι όπως θα τον δεις σε λίγο, όχι. Δεν είναι τα πλάνα που βλέπεις, κυρία μου. Θα δεις σε λίγο τι εννοώ. Λίγο πριν την πρεμιέρα του στο θέατρο Λαμπέτη, στην εκπομπή που πήγα είναι πολύ ωραία, στο έργο της Μαλάμος, ο Θανάσης Αλευράς μιλάει για τη φίλη του Ζέτα Μακρυπούλια. Ξέρετε αυτό το παρεάκι. Μουτσινά, Ελισάβετ Κωνσταντίνου. Μας έχει πρίξει στο Instagram. Αυτό. Μας έχουν πρίξει τα νεύρα μας. Είναι λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος, κρατερέ. Και ιδιωτικά μας έχουν πρίξει. Ναι. Δεν αντέχουμε άλλο πια. Αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν πρίξει λοιπόν. Ένας εξ των οποίων ο κύριος Αλευράς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει τελικά τι γίνεται, παιδιά, με όλα όσα ακούγονται για το αν είσαι τα Μακρυπούλια και οφορεί το παιδί Μιχάλη Κατζηγιάννη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ρέ μου. Ναι, κυρία μου. Ό,τι να είναι. Όλα αυτά στο νούμερο 14. Γι' αυτό κρατάει τα μαλλιά του. Ακούω πολλούς ηθοποιούς που λένε ότι μην νομίζετε ότι παίρνουμε τους μισθούς τους υπέρογκους, ναι, ότι έχουμε περάσει και δύσκολα. Εσένα σου έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Πού. Νοείται. Θυμάμαι με τη Φαραζή κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Σε λέω, Σοφία, τι θα φάμε? Γιατί πληρωνόμασταν την επομένη και βγάλαμε κάτι ψηλά που είχε αυτή, κάτι που είχα εγώ και πήραμε ένα πέινιρλι στη μέση και το φάγαμε. Νομίζω ότι ήταν το πιο νόστιμο όμως πέινιρλι που έχω φάει στη ζωή μου τώρα που το θυμάμαι. Δεν σε πολύ σκέφτονταν για την τηλεόραση? Ναι, δεν είναι αυτό που σου στέλνουν και 10 σενάρια το χρόνο και σου λένε τι θες να παίξεις και λες, α, μωρέ, αυτό το ρόλο θέλω να το παίξω. Όχι. Δεν ξέρω, δεν με φανταζόντουσαν. Ούτε τώρα. Ούτε το. Εντάξει, τώρα σε πιο ιδιαίτερα πράγματα. Ματώνω χωρίς εσένα, λιώνω.
Δεν έγινε υπέροχη καντάδα, Έρικα. Ωραίος τρόπος. Τη σπαγκιζίνα δεν είναι. Ναι. Ωραία διασκευή πάντως. Ναι. Δοκιμάστηκες και στην παρουσίαση με τη Ρίκα Βαγιάννη στην ΕΡΤ. Το κορίτσι μου, ναι. Ήτανε πολύ ωραία γιατί είχα τη Ρίκα που λυπήθηκα πάρα πολύ για το φεδιό της αυτό. Ήταν πολύ δυνατή και στάθηκε πολύ δυνατή, δηλαδή πάλεψε πολύ γενναία. Σου είχε μιλήσει η Ρίκα για το πρόβλημα της υγείας της, το γνώριζες? Το γνώριζα, όχι από την ίδια. Γνώριζα ότι υπάρχει θέμα, όχι την περίοδο που ήμασταν μαζί, αργότερα δηλαδή, και ευχόμουν όλα να πάνε κατευχήν. Ξέρω πόση σημασία δίνεις στην έννοια της φιλίας και ξέρουμε, ναι, βέβαια ότι είσαι πολύ φίλος και με τον Νίκο τον Μουτσινά και με τον Γιώργο τον Δάσκαλο και με την Τζέτα Δημαγρυπούλια και με την Ελισάβα την Κωνσταντινίδου. Ο πιο παρεξηγησιάρης της παρέας, ποιος μπορεί να είναι? Ίσως η Ελισάβετ λίγο περισσότερο, η μανούλα μας. Τις καλύτερες συμβουλές στα προσωπικά, ποιος την έχει δώσει από τους φίλους σου? Είναι πολύ ωραία η Ζέτα σε αυτά. Κάτσε, εξαφανίσου λίγο, μην πάρεις ένα τηλέφωνο ή μην μπεις αυτό ενώ νιώθεις να το πεις. Γάμο θα έχουμε στην παρέα? Ξέρω. Γεννητούρια έχουμε? Γιατί κάτι άκουσα για τη Ζέτα ότι είναι έγκυος. Ισχύει αυτό το πράγμα? Γεννητούργιο, όχι, θα το μάθαινα, θα το ήξερα. Θανάση, φέτος θα γίνει της Μαλάμος όμως. Θα γίνει της Μαλάμος κανονικότατα. Μιλάμε για μια βουκολοτραγωδία. Που άντρες ηθοποιεί, ένας δωδεκαμελής θείασος αντρών, παίζει και τους γυναικείους και τους αντρικούς ρόλους. Τέλειο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και θα είναι έτσι μεταμορφωμένος, ε. Μαλάμο. Εξαιρετικό. Κατά τη γνώμη τη δική μου και πολλών άλλων συναδέλφων και όχι μόνο, πολλών ανθρώπων, είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς, ναι, της γενιάς μας. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός και πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και επιβεβαιώνει ότι τελικά όλες εσείς που γράφετε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια είναι έγκυος, το ζετάκι μας δεν είναι τελικά έγκυος, παιδιά. Θα το ήξερε ο κολλητός. Και όχι μόνο αυτό. Δεν σκέφτεται και αυτά, ξέρεις, τα θέματα περί γάμου, όλα αυτά της κοινωνίας, τα... Όχι. Και επιβεβαιώνει πιο πολύ. Και από ότι δεν υπάρχει και κομπασμός στο λόγο του. Κατευθείαν με το που τον ρώτησε ο Γιάννης, απάντησε πολύ απλά: όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια και έτσι, ναι, η Ζέτα Μακρυπούλια έχει δηλώσει, είναι ανοιχτή σε αυτό. Δεν έχει πει ποτέ: δεν θέλω να κάνω παιδί. Ούτε έχει πει: θέλω να κάνω παιδί. Συνέχεια τώρα να βγαίνει μια φήμη, ναι, ρε παιδί. Είναι σαν την Τζένιφερ Άνιστον της Ελλάδας. Μία χωρίζει, μία παντρεύεται, μία είναι έγκυο. Η δικιά μας Τζένιφερ Άνιστον είναι πιο ωραία. Από την Τζένιφερ Άνιστον την κανονική. Αλλά ήθελα να πω και επειδή μας έχει δοθεί μέχρι τώρα η ευκαιρία. Ο καθένας μόνος από εμάς έχουμε θυμηθεί και έχουμε έτσι αισθανθεί όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που μας έχει εμπνεύσει η αγαπημένη μας Ρίκα Βαγιάννη, η οποία έφυγε τόσο, τόσο πολύ πρόωρα. Έτσι, με αυτή την ευκαιρία να πω ότι κι εγώ ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή που τη γνώρισα τη Ρίκα Βαγιάννη. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα ερχόμενη στην Αθήνα και τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος, με τέτοιο χιούμορ, ένας πραγματικά απίστευτος άνθρωπος, που δεν κατάλαβα όταν το έμαθα και μετά από λίγο καιρό πέθανε, αντιμετώπισε με τέτοια αξιοπρέπεια όλο αυτό το πράγμα που τη συνέβη, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που εγώ έχω γνωρίσει προσωπικά και την ευχαριστώ για όλα, γιατί ήταν τόσο υποστηρικτική, τόσο καλή, τόσο... Ήταν υπέροχη από την αρχή. Ιδιαίτερη, πραγματικά. Ήταν υπέροχη από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Μαλάμο. Φυσικά θα πάτε και θα δείτε μια υπέροχη παράσταση. Είμαστε σίγουροι, γιατί όλοι είναι ένας και ένας. Πάμε τώρα λοιπόν στο νούμερο 13. Και τι έχουμε στο νούμερο 13. Στο νούμερο 13 θα ανεβούμε λίγο, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, έτσι. Γιατί η πόλη είναι η Αθήνα που δεν κοιμάται ποτέ, έτσι. Πραγματικά, όχι μόνο το Las Vegas, να τα λέμε και για τα δικά μας. Η Άντζελα Γκερέκου επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 14 χρόνια. Wow. Μαζί της ο Τόλης Βοσκόπουλος και η κόρη της, η 17χρονη κόρη της Μαρία, η οποία ήταν εκεί και μίλησε για πρώτη φορά στις κάμερες και μας είπε πώς είδε τη μαμά της στο θέατρο και τι της είπε μετά την παράσταση. Σε άλλα νέα, ο Γιώργος Μαργαρίτης μας εξηγεί για τη συνεργασία του με τον Πάνο Βλάχο. Πώς είναι ο Πάνος Βλάχος, ποια η γνώμη του για εκείνον. Και τέλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας λέει τη γνώμη του για τις ταινίες της Αλίκης, οι οποίες μεταφέρονται στο θέατρο. Oh. Πολύ ενδιαφέρουσα γνώμη. Για να δούμε στο νούμερο 13. Wow.
Τι έχει για εσάς το χθεσινοβραδινό ρεπορτάζ? Η Ρόδιο για την παράσταση Έρωτες και Θρήνη Γυναικών, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στο σπίτι του ηθοποιού που είδαμε την Άτζελα Γκερέκου να παίζει μετά από 14 χρόνια με τον Τόλιβο Σκόπουλο και την κόρη τους στην πρώτη σειρά, και αμέσως μετά Θέατρο Βράχων για συναυλία αφιερωμένη στα 40 χρόνια του λαϊκού τραγουδιού με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαργαρίτη. Είπα ναι, παρόλο που 14 ολόκληρα χρόνια υπήρχε σιωπή. Παρ' όλα αυτά το χάρηκα κι εγώ σε αυτόν τον ιερό χώρο. Δεν υπάρχει, νομίζω, ηθοποιός, ακόμη και ο εμπειρότερος ηθοποιός, που να μην νιώθει άγχος, να μην νιώθει τρακ, να μην νιώθει να δέωση για αυτά τα κείμενα. Καλύτερο το άγχος, επειδή από κάτω ήταν και η κόρη σας που σας έβλεπε πρώτη φορά. Όταν βγαίνεις στη σκηνή και εκεί τότε απλά προσπαθείς να είσαι εκεί με όλο σου το είναι. Πρώτο σχόλιο που σας έκανε η κόρη, ποιο ήτανε? Νομίζω η αγκαλιά της μου είπε πάρα πολλά. Δεν την είχα ξαναδεί στο θέατρο. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα. Καταρχήν θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε προσπαθήσει πάρα πολύ και αυτό φάνηκε, θεωρώ, το είδαν όλοι και αισθάνθηκα πολύ όμορφο. Η πρώτη κουβέντα που της είπες τώρα εδώ στα καμαρίνια όταν την είδες? Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν της μίλησα, απλά πήγα και την αγκάλιασα. Και ήταν, νομίζω, το καλύτερο που θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να κάνω για να αποφορτιστεί. Κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα ήθελες να ασχοληθείς κι εσύ? Ο καλλιτεχνικός χώρος μου αρέσει, αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Συζητήθηκε πολύ τη συνεργασία σας με τον Παναγιώτη Βλάχο. Είναι ένας νέος, λαμπρός, ηθοποιός, καλό παιδί. Εγώ με τον Γιώργο γνωριστήκαμε στο αεροπλάνο. Μόλις τον είδα, πήγα κοντά του. Του λέω: «Γεια, χάρηκα, είμαι η Μελίνα». Πάμε τόσα πολλά πράγματα για τη μουσική. Μου τραγούδισε τουρκικά, μου τραγούδισε όλα τα πάντα. Το ταξίδι αυτό ήταν το πιο γρήγορο ταξίδι που έχω κάνει ποτέ Θεσσαλονίκη Αθήνα. Σου έχει συμβεί και εσένα να προσπαθήσουν να σε εκμεταλλευτούν οικονομικά? Να... Μια και δυο. Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά όταν μας εκμεταλλεύονται κατά αυτόν τον αφόρητο τρόπο εξαιτίας αυτής της τεράστιας κρίσης που ζούμε, πρέπει να προσπίζουμε τα δικαιώματα των ηθοποιών. Έχεις όμως δουλειά που την έχεις κάνει και ακόμα δεν έχεις πληρωθεί? Μία και δύο. Πάρα πολλές. Έχω κόψει δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία τα έχω φορολογηθεί και τα στούντιο έχουν δηλώσει πτώχευση. 25.000 ευρώ. Πολλές παραστάσεις του παρελθόντος ξαναγίνονται τώρα, ταινίες κινηματογραφικές. Που... Το ότι γίνονται τόσες πολλές ταινίες το θεωρώ λίγο επικίνδυνο, γιατί μπορεί να είναι και μπούμεραγκ. Ας πούμε τα δύο φιλμ της Βουγιουκλάκη ταυτόχρονα να γίνονται παράσταση, το φοβάμαι. Δεν του πολύ άρεσε. Εντάξει, έχει γνώση. Έχει μία άποψη. Ναι. Ναι, και θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ένα πέρσι, δύο φέτος. Από το Γενάρη μπορεί να είναι τρία, για να δούμε. Παιδιά, αυτά είναι μόδες όμως. Δηλαδή πήγε το ένα καλά, μετά σου λέγεται να με το προχωρήσει. Μου θα μαζέψει και τα, και τα καπί. Τάση, τα καπί θα πάνε. Ναι. Από τους Δήμους θα μαζευτούν, θα γεμίσουν τα λεωφορεία, Τετάρτες και θα πάνε και αυτά. Έχει ένα target group που ψάχνονται. Η αλήθεια είναι, βρεκατερέ τώρα. Να σου πω κάτι, αλήθεια τώρα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι ψοφάνε να πάνε να δουν remake. Παιδιά, από το 15-20 χρονών μέχρι το καπί υπάρχει και μια ενδιάμεση ηλικία. Διασώθηκα. Γνωρίζει. Εγώ θα πήγαινα, ρε παιδιά, να δω την παράσταση. Έχουμε δει τις ελληνικές ταινίες, πολλοί από εμάς τις ξέρουμε και απ' έξω. Γιατί να πας να δεις πώς θα το μεταφέρουν κάποιοι άνθρωποι διαφορετικά. Μπορεί να σου αρέσει. Γιώργο, πες για το πρότυπο της Αλίκης Βουγιουκλάκης που έχει μεγαλώσει με σελληνίδα. Ναι, αλλά παιδί μου, το έχεις δει 40 φορές. Δηλαδή πρέπει να πας και στο θέατρο. Δεν το έχεις δει 40, το έχεις δει 400 φορές και με τη Βουγιουκλάκη. Οι σχέσεις Μαριλού χρειάζονται ανανέωση. Υπάρχει όμως και ο φόβος να φας μια τεράστια ήττα εκεί πέρα, γιατί έχει δει από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το βλέπεις μετά, ξέρω εγώ, από την Μαρία Κορινθίου ή από την Χερονικολού. Σου έρχεται ίσως μια απογοήτευση. Μόνο άμα κάνεις τη σύγκριση προσώπων. Και αυτό, αυτό είναι το λάθος που μπορεί να γίνει. Θα γίνει. Ναι, αλλά το ενδιαφέρον είναι να γίνονται οι παραστάσεις και να μπορούμε δηλαδή να πούμε κάτι άλλο. Θεωρείς, παιδί μου, ότι αν βγάλεις το έπαιζε, ας πούμε, η μεγαλύτερη στάρ της Ελλάδας τότε, ότι αυτά είναι τόσο δυνατά σενάρια? Είναι πολύ. Α, ναι. Εγώ θα διαφωνήσω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που κρατάνε οι ελληνικές ταινίες και τις βλέπουμε ακόμα δεν είναι μόνο από τη λάμψη των προσώπων τους. Θεωρώ ότι, και αν το κοιτάξει κανείς και σεναριακά, θεωρώ ότι ήταν ταινίες που στέκονται ακόμα. Και δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες ταινίες και τα περισσότερα θεατρικά είναι των ίδιων δημιουργών. Έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν πολλά άλλα, βέβαια. Δηλαδή, εγώ βλέπω το θέατρο να σπάζει κανονικά. Τι όταν προχωράει ο Πετράξη, κάνει τον Παπαμιχαήλ, παιδιά εκεί πέρα.
παιδάκι μου, εγώ θέλω λίγο να πάμε πραγματικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε. Γιατί είναι όμορφος, ψηλός, γυμνασμένος, με εξαιρετική φωνή και ταλαντούχος. Αλλά εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο κορίτσι που προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, παρόλο που λέει ότι δεν το έχει αποφασίσει, μάλλον θα το δούμε και αυτήν στη σκηνή. Τώρα θα το παίζει, θα τραγουδάει, δεν ξέρω. Το μήλο είναι κορίτσι. Μιλιά, Κατερίνα. Το κορίτσι του πραγματικά είναι υπέροχο και την έβλεπα τώρα και συγχώρεμε Μαρία, άκουγα αυτά που έλεγε, αλλά προσπαθούσα να δω. Μοιάζει στην Άντζελα, μοιάζει στον Τόνι. Εγώ νομίζω ότι μοιάζει. Έχει ωραία χαρακτηριστικά και από τους δύο. Εκτός αν ο κύριος Τόνις Βοσκόπουλος είχε αποφασίσει ότι του μοιάζει και επειδή όλοι οι μπαμπάδες έχουμε δίκιο όταν μας μοιάζει η κόρη μας, ναι, θα μοιάζει τη. Έχει πάρει τα ωραία και μου έκανε εντύπωση η άνεση που είχε να μιλήσει στην κάμερα, το πόσο ήρεμη ήταν. Λες και το έκανε κάθε. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Αλλά τώρα, άμα έχεις μεγαλώσει με την Άντζελα Κερέκου και τον Τόνι Βοσκόπουλο, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και έμφυτο τελικά. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ουσιαστικά είχε 14 χρόνια να παίξει στο θέατρο η Άντζελα Κερέκου. Άρα ήταν τριών χρονών στην τελευταία παράσταση, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν την είχε δει ποτέ. Δεν την είχε δει ποτέ και για πρώτη φορά είδε τη μαμά της να παίζει. Πόσο σημαντικό αυτό και τι τρομερό συνέστημα πρέπει να δημιουργήθηκε σε αυτήν την κοπέλα. Γιατί από το σπίτι, παιδιά, τι ορθός λόγος, αυτό μιλούσε σαν ένα κορίτσι που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ευγένεια. Πραγματικά, ναι. Είναι μια εσωτερική, έμφυτη ευγένεια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο μικρού. Τόσο ρε παιδιά, θα είναι αλήθεια. Γιατί όταν επιστρέψουμε. Τι έγινε χθες, παιδιά, το βράδυ στον Greece's Next Top Model. Τι ήταν αυτά που είδαμε. What happened. Και ότι έγινε στη Θεσσαλονίκη, θα το πάρω δηλαδή προσωπικά. Και θα το φέρω βαρέως δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το χθεσινό βραδινό. Σας το λέω αλήθεια. Γιατί είχαμε πει ότι θα συνέβαινε, Τζόρτζια. Δεν μας τα είπες όπως έγινε, άνθρωπο. Μας είπες λίγο. Ρε παιδάκι μου, αυτά τα χθεσινά βραδινά ήταν δηλαδή. Πάμε. Τυράκι δίνω έτσι λίγο και μετά το παίρνω πίσω. Δώσε μας κάτι πρώτα. Την επόμενη φορά μία φραντζόλα. Καλέ, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρό, είπαμε. Για να επιστρέψουμε να δείτε ακριβώς γιατί είναι αυτό που συζητάμε. Εδώ. Τους είδες τι λέγανε χθες. Εντάξει, πραγματικά. Δεν θέλω να πω κάτι εκτός από ότι ο Αρχισυντάκτης Γιώργος Εφρεμίδης είπε: εσένα θέλω τον Βρετερό Κατσούλη. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή και μόνο. Καταλάβαμε. Δηλαδή, είναι δηλώσεις βαρισίμαντες σήμερα, δεν είναι. Πολύ, ανταποδίδω όμως από καρδιάς. Όλα αυτά σημαίνουν εδώ πέρα λοιπόν στη φωλιά των Κούκου, κυρίες και κύριοι. Και θα φτάσουμε στο νούμερο 1. Το νούμερο 1 που σας είπα ότι χρειάζεται σκόρδα κανονικά, αλλά μετά δεν χρειάζεται σκόρδα, χρειάζεται ζάχαρη. Ναι, καταλάβαμε. Θα καταλάβεις. Κακό κορίτσι. Ξέρω, αλλά δεν θέλω. Να το. Θα καταλάβετε γιατί είναι ένα μοναδικό όπως πάντα νούμερο 1. Αλλά πάμε τώρα στο νούμερο 10 για να φτάσουμε και σε αυτό το νούμερο 1. Πάμε στο νούμερο 10 που τι έχει το νούμερο 10. Έχει παραδοσιακά τα κουκουδελτίο. Εντάξει, θα σας πω ό,τι έχει μέσα, θα σας πω όμως μερικά πράγματα. Να ξέρετε, έχουμε χαρές, έχουμε κλάματα. Έχουμε μια μεγάλη χαρά στο βασίλειο. Έχουμε το πιο ιστορικό ίσως γάμο βασιλικής, μέλους της βασιλικής οικογένειας. Είναι ο πρώτος γκέι γάμος στην Αγγλία. Ο πρώτος γκέι γάμος, καλά, από το 2014 που επετράπει στα ζευγάρια ιδίου φίλου να παντρευτούν, είναι ο πρώτος γάμος που είναι από καλαζοέρα. Μάλιστα. Βεβαίως. Επίσης έχουμε
μια συνάντηση ενός ζευγαριού που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα και πάντα έτσι τροφοδοτεί με τις δηλώσεις του Αντέλινα Βαρθακούρη. Α, βεβαίως. Με Χάρη Βαρθακούρη συναντήθηκαν στο πλατό και του είπε κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα τον χώριζε. Βεβαίως, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θα δείτε. Και έχουμε και μια ακάλεστη, την Τζεν Μπελιτά, η οποία δεν καλέστηκε στο γάμο της Μαντός Γαστεράτου. Γιατί γελάς, ρε. Και πραγματικά δείτε στο νούμερο 10. Γελάς. Φίλα αμαρτία. Δέσα μου, δέσι. Δες το λαμπά, δες, δες το δεσάκι, δες. Μανά. Επειδή τίποτα δεν είναι όπως δείχνει, αφού ξεκινάς να πλύνεις ένα φλιτζάνι και καταλήγεις να κάνεις λάτζα τα κατσαρολικά όλης της πολυκατοικίας, εγώ είμαι εδώ να βάλω ένα χεράκι να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Η βόλτα στα νέα της Showbiz ξεκινάει τώρα. Βρε μπαγάσιδες, τι πάτε και κάνετε και μετά κλαίτε στα social, κάνε με ad ή με blog. Ήταν ένας νεαρός, ο οποίος κάποια στιγμή μου έστειλε στο καμαρίνι μου κάτι αποδείξεις. Έγινε μετά το παιδί μέσα, μου λέει είναι τα έξοδα που έκανα για να έρθω να σε δω. Okay. Ρε φίλε, τι φάση να στα δώσω. Η Κατερίνα Στικούδη εξομολογείται στον Διονύση Ατζαράκη τα ακούκου πράγματα που τη συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει και κατακλυσμός. Χαμούλης πάντως έχει ψιλογίνει με τη νέα καμπάνια του ιταλικού οίκου μόδας Gucci, που για να παρουσιάσει τη συλλογή Gothic έστησε ολόκληρο βιβλικό σκηνικό με έναν σούπερ στυλάτο Νόε να φτιάχνει τη δική του κιβωτό και να συγκεντρώνει ζώα παρέα με την οικογένειά του και τους φίλους. Το άσπρα μαλλιά στην κεφαλή δεν φαίνεται να επηρεάζει το Γιάννη Στάνκογλου ίσα ίσα. Ο ηθοποιός για χάρη του Downtown έκανε και αυτή την αποκάλυψη. Δεν θα έπαιρνες στη διαδικασία να αλλάξεις κάτι ή να πεις ξέρω εγώ έχω άσπρες τύχες να τις βάψω. Όχι, δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι από μικρός μαρά θα ήθελα να έχω άσπρα μαλλιά. Σκεφτόμουν κάποια στιγμή να τα βάψω, ας πούμε. Πάνω που είμαστε, για πες. Είμαστε καλάβρυτα και είναι υπέροχα. Έχει κροκόδιλους. Τι έχει? Κορκόδιλους. Κορκόδιλους. Για πες και ήταν η εμπειρία σου με τον κορκόδιλο. Που γλιτώσαμε ήταν καλύτερη. Ο Νίκος Κοκλώνης και ο Πάνος Βλάχος το κρατούν αληθινό στη Λατινική Αμερική όπου παίζουν τους κροκοδιλάκηδες. Το νου σας, παιδιά, γιατί έχετε και δουλειές στην Αθήνα, ε! Θυμόσαστε τα τσιφτετέλια της Μαντούς Γαστεράτου και της Τζένης Μελιτά. Ξεχάστε τα. Η Τζένη τώρα κλαίει γιατί κλαίει. Γιατί δεν ήταν καλεσμένη στο γάμο της φίλης της. Θα πήγαινα με όλη μου την καρδιά αν ήμουνα καλεσμένη. Με όλη μου την καρδιά και όλη μου την αγάπη. Δεν ήμουνα. Να ζήσουν, δεν θα πούμε σε κανέναν ποιο θα καλέσει το γάμο του. Συγκινήθηκε το μωράκι. Να μην συγκινήσει. Προφανώς την αγαπάει. Ωραίο είναι, αρχίζει να δίνουμε. Φιλίες, ωραίο είναι αυτό. Σνίφ μωρέ, παιδιά. Φαίνεται πως η Αντελίνα δεν χορταίνει τον άντρα της Χάρη Βαρθακούρη στο σπίτι, γι' αυτό τον καλεί και στην εκπομπή της. Θα χώριζες. Να με ρωτάει η γυναίκα μου αν θα χώριζα. Ναι. Θα έπρεπε να φτάσουμε δηλαδή ένα βήμα πριν το φόνο. Ωχ Θεέ. Τις γαμήλιες καμπάνες τις ακούτε? Αν όχι μισκάτε, τις άκουσε η συνονόματή μου, η Ελισάβετ Ιβού, το περασμένο Σάββατο στη Βρετανία όταν πάντρεψε τον ξαδερφό της, Λόρδο Άιβαρ Μάουντμπάτεν, με τον επί 4 χρόνια αγαπημένο του James Coyle. Τον Άιβαρ παρέδωσε στον άλλο γαμπρό η επί 17 χρόνια πρώην σύζυγός του, η Πένι, με την οποία έχουν 3 κόρες που έδωσαν φυσικά το παρόν στην τελετή που έγινε στον Ντέβον. Το ζευγάρι θα κάνει ταξίδι του μέλητος είτε στην Κροατία είτε στη χώρα μας προσεχώς. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Στη χώρα μας, γιατί? Έλα τώρα και πες μου, εσύ, κυρία μου, του Στέφανου, κύριε μου, της Τζόρτζιος και της Μαριλού, γενικώς κυρίες και κύριοι, μην ξαναπούμε ποτέ, σας παρακαλώ, το Ηνωμένο Βασίλειο συντηρητικό. Γιατί δεν είναι. Σουηδία γίνανε. Λοιπόν, γενικά υπάρχει αίσθηση, όταν ακούς για βασιλείες και πρωτόκολλα και ιστορία, εντάξει, υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι συντηρητικοί άνθρωποι. Εδώ πέρα παντρεύτηκαν δύο άντρες με παρουσία της βασίλισσας, με τα παιδιά τους, παρέδωσε η πρώην σύζυγος τον γαμπρό. Εντάξει, αυτό πιο προχωρημένο από αυτό δεν είναι. Τουλάχιστον εκεί πήγανε καλεσμένοι αυτοί που έπρεπε να πάνε εκεί. Ίσα τη Μαντογαστερά του έλειπαν κάποια άτομα. Μήπως δεν καλέσανε την Τζένι Μελιτά στο γάμο εκεί στο Βασίλειο? Ρε παιδιά, να σας πω, στεναχωρήθηκε ρε η Τζένι τώρα αφού την είδατε. Ήταν, κοίταξα τη.
Ήταν μια στιγμή που ήταν στην εκπομπή, θα της είπανε αποκλείεται, κορίτσι μου, να μην πούμε κάτι, έχει γίνει χαμός στα social media, όλοι τέλος πάντων... Και ήταν και ευκαιρία. Δεν έλεγε να κλείσεις έτσι, της είπαν ότι δεν θα πεις κάπου αλλού κάτι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ με την Τζέννη που έχουμε και μία σχέση και μιλάμε στο μεσό μηνυμάτων από συνεργασία που είχαμε στον Αντένα πριν 2 χρόνια, είναι η μοναδική φορά που με έγραψε και όχι μόνο εμένα και άλλους, γιατί έχει τη δική της τηλεοπτική εκπομπή να βγει να κλάψει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Τηλεόραση κάνουμε. Κοίταξε να δεις. Περίμενε. Αυτή η συγκίνηση εμένα ήταν, νομίζω ήταν πηγαία. Ήταν. Αλλά ότι θα τη ρωτούσαν, θα τη ρωτούσαν. Ότι κάθισε και πήρε ένα σαν κανάρα για να τη βγει εκείνη τη στιγμή το μεσημέρι χθες, ρε Κατερίνα, δεν είναι αυτό. Κάτι που προηγηθεί όμως, γιατί δεν γίνεται ξαφνικά, δηλαδή εγώ παντρεύω και δεν σε καλό, ενώ είμαστε φίλες, ας πούμε. Έχουν προηγηθεί πολλά, γιατί πράγματι ήταν κολλητές οι δύο συγκεκριμένες. Η ρήξη έγινε, άρχισε να δημιουργείται όταν επέστρεψε από τον Άγιο Δομήνικο που είχε πάει. Του πέρασε το όνομα. Φιλιππίνες. Γιατί εγώ μόνο δεν το θυμάμαι. Από τους Φιλιππίνες, τέλος πάντων, η μαντόγαστερά του. Εκεί λοιπόν η σχέση των δύο κοριτσιών άρχισε να μην είναι πολύ καλή. Δηλαδή, καλούσε η μαντό σε κάποια event που παρουσιάζει ή που ήταν η πρέσβυρα των social, τέλος πάντων, την Τζέννη. Η Τζέννη δεν πήγαινε γιατί είχε δικό της πρόγραμμα και δικά της προϊόντα. Κάπου εκεί λοιπόν υπήρξε λίγο η ρήξη με τον Άντ. Που δεν την καλοδέχτηκαν τη Μαντό, όμως η Τζέννη έμεινε σε εκπομπή συγκεκριμένη και συνέχισε να υπάρχει. Θεωρούσε η Μαντό ότι δεν τη στήριξε η Τζέννη στο κομμάτι αυτό. Όπως και να έχει, υπάρχει κάτι, παιδιά, που αν δεν μιλήσουν και οι δύο, δεν θα το ξέρουμε, που δεν είναι ούτε τα εμπορικά του Instagram, ούτε τηλεοπτική καριέρα. Υπάρχει κάτι τρίτο. Σημαντικό. Εάν είναι να υπάρχει κάτι, ας είναι τουλάχιστον πιο σημαντικό από αυτά. Ναι. Να στολίσουν, μωρέ, άμα, ναι, είναι επειδή... άμα θέλουν να είναι δηλαδή, φίλοι. Γιατί καλύτερα. Τώρα και η μία κοπέλα στεναχωριέται κλείσει την εκπομπή. Και η άλλη κοπέλα έχουν... με το που παντρεύτηκε και έχουν κάνει και unfollow. Ένα χρόνο τώρα. Έχουν κάνει unfollow που για αυτές είναι τεράστιο αυτό. Το Instagram είναι όλος ο κόσμος. Μπορώ να αντιμετωπίσω το πάντα, αλλά όχι το unfollow. Πάντως, οι Φιλιππίνες δεν βγήκαν και πολύ καλό σε κάποιες παρέες. Αναδιώτης Αλεξάνδρου, Μελιτά, Μαντό Γαστεράτου. Τέλος πάντων, μακάρι να τα βρουν τα κορίτσια. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, εκεί που θέλω να πάμε από χθες το βράδυ. Περιμένω αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η στιγμή που περιμένω. Γιατί χειροκροτώ μόνος μου. Πάμε όλοι μαζί ξανά. Έλα. Είστε έτοιμοι. Ώρα. Ναι, για... τι. Χθες ναι. Δεν σας έδωσα αρκετό από αυτό που θέλατε. Αλλά σήμερα είμαι εδώ γιατί ακολουθεί μια σειρά από βίντεο. Το έβγαλα σήμερα το μεροκάματο από Next Greece, σε παρακαλώ. Next Top Model. Παιδιά, χθες είδαμε μια κοπέλα η οποία ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Κατάφερε να φέρει τη σύγκρουση και τη διχόνοια μεταξύ των Κριτών. Oh. Ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, την Άννα Αμανατίδου, η οποία κατάφερε να φέρει τη Βίκη Καγιά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε μια τεράστια, όχι, δεν θα το πω ακριβώς κόντρα, σύγκρουση ας το πούμε καλύτερα. Πάμε να το δούμε στο νούμερο 9 και θα γυρίσουμε εδώ, θα το σχολιάσουμε. Πάρτο. Oh, baby. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω ότι είναι το πρόσωπό μου και το σώμα μου. Και πιστεύω ότι θα ακούσω πολύ θετικά σχόλια. Με αγχώνει λίγο παραπάνω η Βίκη Καγιά, γιατί είναι ένα άτομο το οποίο μετράει πιο πολύ για μένα από την άποψη ότι θα με συμβουλέψει και οπότε αν ακούσω κάτι αρνητικό από αυτήν θα με στεναχωρήσει λίγο. Πώς σε λένε? Άννα Αμανατίδου. Είσαι λίγο βαμμένη παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ναι. Όχι λίγο, πολύ βασικά. Ναι. Και δεν μας βοηθάς να καταλάβουμε πώς είναι πραγματικά τα μάτια σου, ότι φοράς βλεφαρίδες. Φοράω βλεφαρίδες. Γέλα λίγο πιο κοντά. Φυσικά. Έχεις βάλει και τις μεγάλες βλεφαρίδες. Θα βάλει τις μικρές. Άγγελε, τι λες? Εγώ θα ήθελα να συνδέω και με μαγιό για να δούμε πώς είναι αυτό το σώμα πραγματικά. Μήπως να ξεβαφτεί και λίγο μια που θα πάει πίσω. Ναι, να ξεβαφτεί, εγώ δεν μπορεί να καταλάβω. Πραγματικά, εγώ νόμιζα ότι δεν θα ήμουν και καθόλου βαμμένη. Δηλαδή... Είσαι πολύ, είσαι, ναι. Πάρα πολύ βαμμένη. Okay. Βγάλε και ένα σκουλαρίκια σου, αν μπορείς. Διαφωνώ με αυτό βασικά. Δεν ήμουν πολύ βαμμένη. Έχουμε δει και άλλα κορίτσια τα οποία ήταν πιο βαμμένα. Αυτή θα προσπαθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μακάρι, για να δούμε. Τι δούμε. Για κάποιο λόγο. Και εγώ τι θέλω. Βλέπω προσωπικότητα ωραία, ταπεινή. Είναι λίγο εξωτική. Ταπεινή, που το είδε το ταπεινό. Πολύ ταπεινό κορίτσι. Καθόλου πολύ ταπεινό κορίτσι, δεν είναι. Τώρα μήπως από ξεβαφτή και από Πουέρτο Ρίκο μας έρθει Πουέρτο Ράφτη. Περίμενε. Καλά που ξεβάφτηκες. Για κάνε πίσω, περπάτα πίσω πάλι και ξανά έλα. Κιμ, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ βαρύ το σώμα σου. Έχεις πολύ στρογγυλή περιφέρεια, που είναι πολύ δύσκολο να χαθεί για να κάνεις αυτά που φανταζόμαστε για σένα.
έχεις ένα πολύ juicy σώμα για άλλα πράγματα. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις πολύ ωραίο μοντέλο. Επίσης, έχεις ένα θέμα με το χαμόγελό σου. Τα δόντια σου, τα χείλη σου, όταν χαμογελάς, δεν είναι συμμετρικά. Δεν έχεις ένα λαμπερό χαμόγελο το οποίο προσθέτει στη γλύκα και στην ομορφιά σου. Όπως και τα μάτια σου με αυτές τις βλεφαρίδες, γίνονται ακόμη πιο στρογγυλά. Εσύ το έκανες για να μην είναι στρογγυλά τα μάτια σου, αλλά γίνονται ακόμη πιο στρογγυλά. Έχεις βγάλει και έναν τρόπο πολύ λεπτό τα φρύδια από πάνω και το πάνω μέρος του προσώπου σου μου το έχεις χαλάσει. Δεν είναι το ίδιο μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο μοντέλο. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ μακριά, με αποτέλεσμα να σε βαραίνουν και να σε κοντένουν. Γενικά βρίσκω μια juicy ωραία γυναίκα που μπορεί να είναι βασίλισσα του Instagram, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορείς να ασχοληθείς με τη μόδα σοβαρά. Εγώ θα έπρεπε να είμαι πιο αύστηρος, γιατί η ειδικότητά μου είναι η φωτογραφία. Και φωτογραφικά για μόδα-μόδα, θεωρώ ότι δεν κάνεις από άποψη σώματος. Τι έχεις, αγαπητέ. Είσαι εντάξει. Να τελειώσω να άκου αυτά που έχω να σου πω και θα σταματήσεις να κλαις. Συγγνώμη. Γιατί κλαις? Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Του. Δεν περίμενες να ακούσεις αυτά από τους κριτές? Ήταν πολλά σχόλια, τα σέβομαι εννοείται, αλλά δεν περίμενα να τα ακούσω και είμαι λίγο ευαίσθητη, οπότε γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι η Βίκη για μια μόδα ενός μεγάλου περιοδικού σαν αυτές που κάνω δεν θα σε έκλεινα ποτέ. Γιατί δεν θα γράφουν ωραία, είσαι πιο πολύ σεξι από τα ρούχα που θα φορέσεις. Βέβαια, επειδή είμαι άνθρωπος που ζω στην εποχή μου και το 2018-17 και φαντάζομαι το 19. Υπάρχουν αυτά τα μοντέλα που κάνουν σπουδαία καριέρα. Βγάζουν ένα σκασμό λεφτά, χειρίζονται το Instagram έτσι. Εγώ δεν μπορώ καθόλου. Και είναι μια βιομηχανία τεράστια που τίνει να γίνει πιο μεγάλη και από αυτή της μόδας. Εγώ αυτό βλέπω σε σένα. Οπότε εγώ θέλω σίγουρα να σε δω μέσα στο παιχνίδι. Γιατί είσαι ένα μοντέλο που δεν κάνεις για μόδα, αλλά είσαι ένα φοβερό μοντέλο Instagram. Λοιπόν, δεν είσαι μια τυπική γυναίκα μπράτης. Θα έλεγα. Εγώ θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία και να σε δούμε στο bootcamp. Σε ευχαριστώ. Ναι, από μένα. Κοίταξε να δεις. Σέβομαι και ακούω αυτό που είπε και ο Άγγελος και ο Δημήτρης, αλλά εγώ δεν πιστεύω πως να κάνεις καριέρα στο modeling. Και επίσης το ότι στο Instagram σου ανεβάζεις φωτογραφίες που τις κόβεις και τις κλέβεις και φαίνεται το σώμα σου όπως το θες, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ούτε δίκαιο, αλλά ούτε το πρόσωπό σου, ούτε το σώμα σου θεωρώ ότι μπορεί να έχει απήχηση σε ένα σοβαρό διαγωνισμό για μοντέλα. Οπότε θα σου πω όχι. Κύριε Βίκη, έχει πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λέει. Το σώμα μου δεν το πειράζω, δεν έχω ανάγκη να περάξω στο σώμα μου τις φωτογραφίες. Ούτε στο Instagram. Μ' αρέσει όπως είμαι. Όλοι έχουμε ατέλειες και δεν με χαλάει καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα με τη Βίκη καταρχάς. Πάσιον ξεκάθαρα μόδα δεν μπορείς να κάνεις. Είμαστε όμως το 2018. Όχι μόνο ξεκάθαρα μόδα, ούτε πασαρέλα μπορεί να κάνει, ούτε beauty μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφωνώ. Σχεδόν τίποτα πέρα διαφωνώ. Από το Instagram. Διαφωνώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, γιατί διαφωνώ. Στην πασαρέλα σίγουρα. Εγώ βλέπω πασαρέλα 100%. Fashion Week στο Miami για μαγιό. Σίγουρα. Βλέπω με αυτό ίσο, το σώμα. Με αυτό το σώμα, φυσικά. Φυσικά, στο 2018. Συγγνώμη, την Αμερική έρχομαι. Τα παρακολουθώ τόσο όλα. Τόσο μεγάλη περιφέρεια μαγιό μαγιό. Τόσο μεγάλη περιφέρεια, φυσικά. Δεν μπορώ να αναφέρω εταιρείες. Κοίταξε, η Ριάννα μου φέρω 7 χρόνια στην Αμερική. Τέτοιο σώμα. Άλλη μαγιό. Δεκαετία. Εσύ και άλλη δεκαετία. Ναι. Νομίζω έχει δίκιο η Ριάννα. Υπάρχει αυτό το πρότυπο τώρα. Υπάρχει αυτό το πρότυπο. Υπάρχει αυτή η βιομηχανία. Υπάρχει χώρο για σένα. Στο Fashion Week του Μαϊάμι ήμουνα πριν 2 σεζόν. Εγώ τέτοιο σώμα δεν είδα σε σοβαρές επιδείξεις μαγιό, παιδιά. Συγγνώμη. Εγώ βλέπω συνέχεια. Πραγματικά, ούτε τέτοια διάθεση κοριτσιού, ούτε τέτοιο σώμα είδα σε επιδείξεις στο Μαϊάμι σοβαρές. Είναι η άποψή σου. Δεν είναι η άποψή μου, Ηλιάνα μου. Είμαι 25 χρόνια σε αυτό το χώρο. 25. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν είναι η άποψή μου, είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν διαφωνώ. Το ότι μια σχεδιάστρια μπορεί να έχει ένα κόνσεπτ που θέλει πιο πορτορικάνες με μεγάλη περιφέρεια. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν είναι το given. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Όχι μόνο στο bootcamp, θέλω να σε δω εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ. Κυρία Βίκη, περίμενα να τη πιο πολύ τη γνώμη της δηλαδή, γιατί είναι πιο παλιά στο χώρο της μόδας. Την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν περίμενα να μου πει τόσο αρνητικά σχόλια. Εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, θα παλέψω πάρα πολύ, θα προσπαθήσω. Για πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό το απόσπασμα ήταν ένα από αυτά που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το χθεσινό επεισόδιο. Μαριλού. Θέλω να πω ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που μου έχει συμβεί αυτό το έτος. Αυτή η κόντρα, τη λατρεύω.
Μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια το ότι ακριβώς οι κριτές διαφωνούν και δείχνει ότι ο καθένας έχει μια διαφορετική αισθητική και όλο αυτό το πράγμα δεν είναι στημένο, γιατί δεν γίνεται να στηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις ότι η Λιάνα στηρίζει πάρα πολύ αυτή την κοπέλα, ενώ η Καγιά διαφωνεί κάθετα. Η Λιάνα στηρίζει το 2018, εγώ κατάλαβα. Ναι, κοίταξε, η καθεμία είχε τα δικά της επιχειρήματα, έτσι, αλλά η Λιάνα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο, έλεγε, ας πούμε, fashion show, Miami, μαγιό, αυτό, το συγκεκριμένο. Η Καγιά σου λέει, δηλαδή, ήμουν στο, πώς το λένε, στο Miami πριν από 2 χρόνια. Ναι, αλλά εγώ δεν περίμενα να διαφωνήσει τόσο, γιατί νομίζω ότι η κοπέλα είναι... Για μένα τώρα θα μιλήσω. Ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει αυτή τη στιγμή στο Ιντερνετ. Εντάξει, τώρα πραγματικά. Συγγνώμη, όχι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι μια κούκλα. Είναι μια κούκλα. Μπορεί να έχει λίγο διαφορετικές αναλογίες σώματος από άλλες που είδαμε. Αλλά εφόσον έχουμε πει ότι υπάρχει και το διαφορετικό, γιατί να μην τη δοθεί η ευκαιρία τη συγκεκριμένη κοπέλα να περάσει στο bootcamp και να δείξει τι αξίζει και τι μπορεί να προσπαθήσει για να διορθώσει τυχόν ατέλειες, οι οποίες διορθώνουν τώρα τα φρύδια και λίγο το βλέμμα και τα πάντα. Για να σου πω κάτι. Το bootcamp δεν είναι. Ναι. Στο bootcamp είναι μια κοπέλα η οποία δεν μπορεί να λείψει το bootcamp. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το λόγο που έγινε. Δεν ήταν bootcamp, ήταν bootcamp. Εγώ για κάποιον... Ναι, βρε κάτι μου. Επίσης, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό το κορίτσι σε τα κρύα τα νερά που πήγε πάνω σε 15 από τη λευκή πλατφόρμα. Όλα τα ξέρεις, πανηγυριώτηκε καθαρά. Ανάλυση του μόδις του. Θεωρούσε ότι δεν ήταν πολύ βαμμένη. Για να δώσει κάτι άλλο. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω, μέσα στο πομόδα και βοηθήστε με. Τι σημαίνει κάνω καριέρα μόνο στο Μαϊάμι? Γιατί τι σημαίνει κάνω καριέρα μόνο στο Instagram? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι παιδιά, από τη στιγμή. Το Instagram, δηλαδή, κάποια στιγμή. Ναι. Είναι δηλαδή, άμα τελειώσει το Instagram, μιλάμε, θα πεινάσει κόσμο. Ναι, για το σκουλό, δηλαδή. Γιατί ο σκουλό προφανώ το νερό τη Θεσσαλονίκη του κάνει πάρα πολύ καλό και του αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι στην Αθήνα έλεγε ότι το μοντέλο είναι μοντέλο, δεν είναι για το Instagram. Μόλι πήγε Βόρεια Κατερίνα μου και το φύσηξε ο αέρα και περπάτησε τη Νίκη, εκεί άλλαξε και το αρέσει το μοντέλο. Υπάρχει διαφορά κοπέλα με κοπέλα, Στέφανε. Αυτό το μοντέλο δεν κάνει ούτε για πασαρέλα, ούτε ουσιαστικά για φωτογραφίσεις, ούτε γενικότερα για τίποτα άλλο, εκτός από το Fashion Week στο Miami, που αν την πάρουν, που και εκεί διαφωνώ κι εγώ, και να κάνει Instagram, και οι κριτές συμφωνήσαν. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο, ναι, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ξεκάθαροι και κυρίως η Καγιά. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό είπες πραγματικά είναι ότι ωραίτερο έχεις δει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, αναμφισβήτητα. Δεν είναι ό,τι ωραιότερο έχεις δει. Είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, αλλά δεν ψάχνουν ωραία κορίτσια. Ούτε σεξ κορίτσια ψάχνουν. Ναι. Ψάχνουν τα καλύτερα μοντέλα, διότι το... Μια ερώτηση μικρή πάνω σε αυτό. Next top model. Ωραία, μια μικρή ερώτηση πάνω σε αυτό. Next top τέλεια. Όταν βλέπεις κάτι τόσο ωραίο απέναντί σου, πρέπει να κάνεις την υπέρβαση και να του δώσεις την ευκαιρία να δοκιμαστεί. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα μοιάζει και με μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Λοιπόν, πηγαίνει το κορίτσι εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Η Καγιά έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά ότι ξέρει ακριβώς τι λέει η γυναίκα. Μιλάμε, βγαίνουν από το στόμα τις ατάκες, οι οποίες λες ναι, ναι, ναι και ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις. Είναι 25 με. Χρόνια. Δεν ξέρει. Είναι 25 χρόνια. Έχει δικιά τη σχολή. Είναι πραγματικά κορυφαίο μοντέλο και είναι ενημερωμένη για τα πάντα. Εδώ, το γεγονός δηλαδή, δηλαδή ότι ήταν στο εξωτερικό πριν από 10 χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στο εξωτερικό. Τώρα να μιλήσω λίγο από τη θέση του μοντέλου. Από τη θέση του μοντέλου που έχω βρεθεί. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, όχι βεβαίως, δεν ήμουν ποτέ τόσο όμορφος. Ούτε Instagram δεν είχατε τότε, ρε κατέρε. Αλλά ακούστε με λίγο. Αλλά τι? Πόσο περίεργα, πόσο αμήχανα μπορεί να νιώθει αυτό το κορίτσι, ακούγοντας 4 ανθρώπους που θαυμάζει και πιο πολύ είπε ότι ρωτάει για εκείνη η γνώμη της Βίξ Καγιά. Βέβαια. Και πόσο περίεργα και αμήχανα μπορεί να νιώθει όταν ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν με ένα περίεργο τρόπο όλα σωστά. Δηλαδή και ό,τι έλεγε η Βίξ το καταλάβαινα. Και ό,τι έλεγε η Λιάνα και ο Άγγελος και ο Δημήτρης το καταλάβαινα. Αυτό όμως που ήταν σίγουρο ήταν που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να ακούει όλα αυτά τα πράγματα και καλά, τελικά να μην ξέρει. Καλά, μην πας εκεί άμα είναι δύσκολο για σένα. Πάντως, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με την Καγιά. Πάρα πολύ. Η κοπέλα μοιάζει όντως με την Kim Kardashian, μοιάζει και με τη Ρίτα Ωρα. Έλα, Μαριλού, όχι. Kim Kardashian, ρε Μαριλού. Όποια δηλαδή είναι χαμηλωμένη, τη λέμε και Kim Kardashian. Ωραία, αλλά η Kim Kardashian, συγγνώμη, και η Ρίτα Ωρα, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω, δεν είναι μοντέλα. Είναι τραγουδίστρια και reality star. Μαριλού. Ναι. Γιατί λένε τα μοντέλα του Instagram. Και έχεις δίκιο σε που το επισημαίνεις. Τελικά, οι κοπέλες, οι characters του Instagram είναι μοντέλα.
Δεν μπορεί αυτό το κορίτσι με τα χαρακτηριστικά που έχει και την εξωτερική εμφάνιση να γίνει μοντέλο. Γιατί είναι κοντή. Στέφανε, μπορεί να περπατήσει το 1,67 σε πασαρέλα. Δεν μπορεί, ρε Ζόρ, γιατί μας λες τώρα. Μπορεί να αναδείξει αυτό το κορίτσι ρούχα υψηλής ραπτικής. Γιατί, επειδή είναι λίγο χαμηλωμένα τα οπίστια, δεν μπορεί. Όχι. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ίσως φωτογραφίσεις. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και το να είσαι βασίλισσα στο Instagram δεν συνεπάγεται ότι είσαι μοντέλο. Συγγνώμη, είναι βασίλισσα στο Instagram. Έχει 52.000 followers. Συσσαγωγικά βασίλισσα. Πόσο μάλλον όταν ψάχνουν να βρούμε το next top model. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είμαστε όλοι top model. Όχι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε χαμός. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 8, κυρίες και κύριοι. Έγινε χαμός εκεί πέρα και τώρα θέλω λίγο να ελαφρύνω το κλίμα. Γιατί το επόμενο κορίτσι που πήγε από τη Θεσσαλονίκη, επίσης γιατί όλη η οντισιόν έγινε εκεί, είναι η Ειρήνη. Ένα κορίτσι το οποίο μας αναρωτιέται κατά πόσο η αυτοπεποίθηση, η θέληση και ο υπερβολικός τσαπουκάς μπορεί να της δώσει ίσως μία θέση στο σπίτι. Είναι ένα πολύ τολμηρό κορίτσι το οποίο δεν δίστασε να σταθεί απέναντι από τους 4 κριτές και να διεκδικήσει τη θέση της στο νούμερο 8. Πριν συνεχίσεις, θα πας ξανά πίσω, θα βγάλεις το κραγιόν και θα σου ζητήσει η Βίκη να το βγάλεις. Όχι μόνο, όλο το make-up. Έχεις κάνει κοντούρι. Σε βάψου και έλα. Ναι. Έχεις κάνει κοντούρι, έχεις βάψει φρύδι, έχεις βάλει τα πάντα. Λίγο. Πρέπει όχι, να λίγο, πολύ. Εντελώς. Πάω να σε σώσω. Πίσω, ξεβάψου και έλα. Οκ, εντάξει. Είναι σαν μασκαράς. Είναι σαν μασκαράς. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Οι Λιλιπούτοι, οι καρναβαλιστές. Σας το επιβεβαιώνω. Εδώ, τι έγινε εδώ, στα μάτια, στο μέτωπο. Το μέτωπο, σχέες, μα η μάτια, μύτη. Είχε κάνει λάθος κοντούρινγκ. Είχε κάνει λίγο κοντούρινγκ. Θέλω να προσέξεις. Δεν είχε κάνει λάθος κοντούρινγκ. Έκανε μεγάλο λάθος που ήρθε, δεν κάνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 24 χρονών. Έχεις ασχοληθεί ξανά με αυτό το χώρο? Έχω πάει στο Star Thessalias, αλλά δεν πέρασα. Γιατί δούλευα και δεν μπορούσα. Τι δουλειά κάνεις? Δούλευα τότε, τώρα δεν δουλεύω. Τι δουλειά έκανες? Ήμουν νοσηλεύτρια. Έχεις κάνει και τατού στα φρύδια? Τα έχω βάψει. Δεν είναι τατουάζ, εντάξει, απλά δεν βγαίνει τώρα αυτό. Δεν τα ξέβαψες? Είναι ειδικό που δεν ξεβάφεται. Ποτέ? Ποτέ. Ξεβάφεται, αλλά απλά τώρα θέλει πολύ δουλειά. Εδώ γιατί ήρθες? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρεις? Γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσω. Αλήθεια λες? Φυσικά. Γιατί όχι? Φυσικά. Γιατί όχι? Γιατί ναι. Αυτό λέω, να. Γιατί ναι. Γιατί ναι. Γιατί είμαι διατεθειμένη να κερδίσω. Και το θέλω. Πώς θα το καταφέρεις, παιδάκι, με αυτό? Δώσε μας λίγο το πλάνο σου. Θα μπω στο παιχνίδι. Θα δω πώς έχουν τα πράγματα και θα κερδίσω. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα μπει στο παιχνίδι? Απλά θέλω να κερδίσω. Και να το καταφέρω. Ναι, αλλά για να κερδίσεις πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Θα μπω στο παιχνίδι. Οπα, τι προσόντα έχεις, για πες. Μίλησε μας για σένα και για τα προσόντα σου. Προσόντα, θέληση. Καλά, θέληση έχουμε όλοι. Κι εγώ πολλά θέλω, αλλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρχισε να μαθαίνεις. Πώς θα μπεις? Έτσι θα μπεις? Τι θα πας μέσα να τους απειλήσεις όλους? Γιατί όχι? Θες να σου πω γιατί? Όχι. Τι γίνεται εδώ? Όχι. Ναι, μόλις πήρες όχι. Κοίταξε να δεις. Η μεγάλη σιγουριά στη ζωή και στον επαγγελματικό μας χώρο μπορεί να είναι καλό κάποιες φορές, αλλά με τον τρόπο που το εκφράζεις εσύ, καλό δεν είναι. Αυτό δεν είναι σιγουριά, είναι αλαζονία. Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι αγγίζεις λοιπόν τα όρια της αλαζονίας. Και όταν είμαστε αλαζόνες, δεν έχουμε καθαρή ματιά να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε. Επίσης, δεν θεωρώ ότι πληρείς τις προδιαγραφές για να καταφέρεις να γίνεις ένα σωστό μοντέλο αυτού του βεληνικού που θέλουμε εμείς. Εσύ πιστεύεις ότι τις έχεις? Φυσικά. Τι έχεις μάθει λοιπόν, τι μπορεί να ξέρεις τόσο καλά που θα θαμπώσεις εμάς και όλους που θα σε δουν για να κερδίσεις? Να μάθω να κάνω καμιά πόζα. Να μάθω να κάνω καμιά πόζα. Λοιπόν, αυτή καμιά πόζα ποια είναι? Κάπως έτσι. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορείς να με πείσεις. Όχι και από μένα. Ωραία. Με προλαβάν. Κοίταξε λίγο. Και εμένα. Όχι. Δεν θέλουν αυτοπεποίθηση. Μάλλον θέλουν αρνάκια έτσι. Να κάθονται και να λένε ναι, ναι. Κοίταξε, εδώ η αλήθεια είναι δεν ψάχνουμε αλαζόνες, αλλά αμαζόνες. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή είμαι. Τι θα μου πούνε αυτοί, άμα εγώ είμαι καλή, άμα δεν είμαι. Πάμε καλά τώρα. Γιατί είχα τσαμπουκά πολύ και τα είπα έτσι κάπως. Θέλουν αλαζόνες όπως είπαν και όχι αμαζόνες.
Όχι, μάλλον θέλουν αμαζόνες και όχι ελαζόνες. Άντε να τους πείσεις τώρα το τηλεοπτικό κοινό ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα δεν πληρώθηκε για να πάει να πει όλα αυτά τα πράγματα και ότι πήγε με χαρά και ότι είχε δικαίωμα στο όνειρο. Δηλαδή δεν το πιστεύεις. Έχει δει ανθρώπους με τέτοια αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν έχω δει, γιατί πώς βγήκε νομίζεις. Η ατάκα τον αράπη και αν τον πλένεις, πώς βγήκε νομίζεις. Εγώ έχω δει ανθρώπους τέτοιους, αλλά απορώ από που πηγάζει μερικές φορές. Γιατί πρέπει να έχεις και ένα καθρέφτη στο σπίτι σου ή μία μάνα η οποία θα σου λέει. Είσαι ωραία κόρη μου, να σου δίνει, να σε βοηθάει ρε παιδί μου να έχεις αυτοπεποίθηση, κατά αλλά να μην ξεπερνάει τα όρια. Τα παιδάκια είναι όλα ωραία. Σίγουρα Κατερίνα, αλλά και πρώτα έχει κανένα. Κάποιες φορές όμως πρέπει να σε κρατάει και λίγο πίσω αυτή η μάνα για να μην πηγαίνεις καλή ώρα να τρως τα μούτρα. Το θέμα δεν είναι αυτό, παιδιά. Η κοπέλα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Εμφανίστηκε με ένα βάψιμο, σαν να έχει βάλει εκείνα τα μεγάλα τα γυαλιά και να έχει μαυρίσει στο υπόλοιπο μέρος του προσώπου και εδώ να είναι άσπρη και δεν ήξερε ακριβώς τι θέλει. Νόμιζε ότι έχοντας τσαμπουκά θα την περάσει στην επόμενη φάση. Δεν είναι αυτό. Εμένα μου την έσπασε πιο πολύ. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν κάνει, δεν το συζητάμε, δεν θέλω καν να πω γι' αυτό. Μου την έσπασε πάρα πολύ. Το ύφος της. Τι σημαίνει. Γενικά νομίζω ότι έχουν χαθεί όλα σε αυτή τη ζωή. Με το τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Και το άμα το θέλω μπορεί να γίνει. Έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Το σύμπαν πραγματικά δεν συνωμοτεί. Για να γίνει αυτή η κοπέλα top model σε κανένα σύμπαν, κανενός πλανήτη, κανενός γαλαξία. Συγγνώμη. Να σας πω ότι θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως και πολύ σημαντικό στη βάση του και στον πυρήνα του. Ότι ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να εκφράζονται με μια τόσο μεγάλη άνεση, ας το πούμε έτσι, και έχοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα για τον εαυτό τους, δικαιούνται να την έχουν, από ότι αυτοί που μπορεί να έχουν οι υπόλοιποι για αυτούς, η κριτική επιτροπή και δει η δίκη, και αυτό το έχω παρατηρήσει, το κάνει πάντα, ρωτάει και ρωτάει ευθέως γιατί το πιστεύεις. Και περιμένει να ακούσει μια απάντηση. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση σε όλους τους ανθρώπους νομίζω ότι είναι μόνο χρήσιμη και μόνο επικοδομητική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σου δίνει τη ευκαιρία να καταλάβεις αυτό που έχεις πάει να κάνεις όταν σου δίνεται, όταν έχεις απέναντι σου θέση. Το κατάλαβα όταν έφευγε. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία να το κατάλαβες. Σημασία έχει ότι η κριτική επιτροπή όμως δεν λέει, α, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Που ένας άνθρωπος από τον καναπέ του μπορεί να πει, εντάξει, τι λέει το κορίτσι, ναι, τι λέει ο κύριος κτλ. Στην κριτική επιτροπή του λέει, ωραία, λες ρε παιδί μου, τι κάνεις. Γιατί. Και λέει ο άλλος, γιατί το πιστεύω πολύ. Ωραία, γιατί το πιστεύεις πολύ. Είναι σημαντική, είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η αντιμετώπιση. Είναι πολύ σωστή. Θα συνεχίσουμε με το Greece's Next Top Model. Έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα, αλλά πρέπει να βγούμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Τόσο. Κακό κορίτσι. Με το συμπάθειο. Που δεν τα αυτά πολύ. Που Μαριλού, τι να κάνει τώρα, ναι, να μην στο Γιώργο και στο Στέφανο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Σε λίγο θα δούμε το νούμερο 1, το οποίο νούμερο 1 έρχεται από κάπου που κανονικά είναι κάπου που εκεί όταν πηγαίνεις μπορεί και να μην περάσεις ωραία. Μετά όμως σκέφτεσαι, όταν έρχεται εδώ και είναι τόσο γλυκό, μέχρι εκεί θα πω. Τέλειο πάλι. Πάμε γρήγορα στο νούμερο 4. Νούμερο 4, γιατί συνεχίζω με Greece's Next Top Model. Όχι, παίρνω, ξέρεις, vibes. Και από το προηγούμενο... Vibes. Και από το προηγούμενο κορίτσι που μάλλον έπεσε στα καλλιτικά πριν πάει να σταθεί μπροστά από τους κριτές. Σε πάω σε ένα άλλο κορίτσι, τη συνονόματή της Ειρήνη, η οποία έχει κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Αυτό κι αν είναι diversity με ύψος 1,87 ευρώ. Να παίξει ένα μπάσκετ. Θέλω να σου το
δώσω και μια πληροφορία που δεν ξέρει. Το κορίτσι αυτό φοράει νούμερο παπούτσι 45, παρακαλώ. Και βάζει πρώτη φορά τα κούνια για να αντιμετωπίσει την κριτική επιτροπή. Δεν ξέρω. 45 είναι πολύ. 45 είναι πολύ. Εγώ που με λένε μεγάλο ποδαρούσο είμαι 40, ας πούμε. Αυτή είναι 45. Εγώ έχω κάτι ποδοσφαιρικά που μπορεί να τι κάνουν. Εγώ φοράω 45, άρα θα πρέπει να μένω 87. Να, η απόλυτη. Ρίξανε. Αυτό το κορίτσι πάει μπροστά από την κριτική επιτροπή. Στέκεται έτοιμη να του αντιμετωπίσει. Δηλώνει έτοιμη κι αυτή να μπει στο σπίτι και να κερδίσει το Greece's Next Top Model, παρακαλώ. Με πολύ θάρρος το λέει. Και θέλω να σας πω ότι δική μου γνώμη πάντα, ότι αν αυτό το κορίτσι καταφέρει και μπει στο σπίτι, παιδιά, πιστεύω ότι θα έχει πολλές κοπέλες. Μάρε, Τζόρτζε. Θα τη δούμε ή θα μας τα λες εσύ. Αλλά να ξέρω. Πόσες φορές. Πιστεύω ότι μπορεί και να κερδίσεις. Στο νούμερο 4, Δέστιν, και θα με θυμηθείς. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Λέγομαι Ειρήνη Ερμίδου. Πόσο χρονών είσαι? 19,5. Με τι ασχολείσαι? Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή με τίποτα όμως. Με το modeling έχεις ασχοληθεί? Όχι, ποτέ. Τι πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις στον χώρο της μόδας και στο Next Top Model? Να κερδίσω. Α, και αυτοπεποίθηση. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Παίζεις ποδόσφαιρο, δηλαδή έπαιζες? Παίζω. Τύπου σε ομάδα κανονικά, με αγώνες και τέτοια? Έπαιζα στη Γερμανία που ήμουν για ένα χρονικό διάστημα. Άντε. 2 χρόνια, ναι. Και ήρθε εδώ τώρα. Αφήνεις λίγο τα μαλλιά σου κάτω? Ναι, φυσικά. Πάντα κοιτάς έτσι για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να λόγω ποδοσφαίρου, το... γιατί είναι. Καλά, είναι που λόγω ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να στέκεται. Εγώ είμαι 92. Είναι. Είναι. Oh yes. Έχεις ένα πολύ αγορίστικο look. Θα ήθελα να σε δω με μαγιόν. Θέλεις? Εννοείται. Τι ωραίο σώμα που έχει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν αγοράκι είναι. Ναι, σαν αγόρι. Πόζες. Αγαπημένες πόζες. Δεν έχω αγαπημένες. Ποιες θα έκανες τώρα για μας? Ποζάρεις με μαγιό σε ένα αθλητικό περιοδικό. Δεν έχω σκεφτεί κάτι τώρα, αλήθεια. Κάνε το, δεν πειράζει να σκεφτείς. Πολύ σου λέει. Σε εμάς, ναι. Τι, κλασική. Και πλάι. Αυτοί που μαζεύουν τα μαλλιά μου αρέσει πάρα πολύ. Κάντε. Να τονίζει εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Κάτι να τονίζει εδώ πέρα, αυτό. Μη μας το εξηγείς, κάντο. Κάντο. Εμείς το ξέρουμε, μη μας το εξηγείς. Ναι, είναι άβολο βασικά. Δεν είναι. Για κατέβα και λίγο κάτω. Δεν είναι. Στο πλάι και ξάπλωσε. Εγώ δεν θα ήθελα να ποζάρεις. Δηλαδή, αν σε φωτογράφεις, δεν θα σε έβαζα ποτέ να ποζάρεις. Εγώ θα ήθελα να σε έβαζα να ποζάρεις. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι θα κάνεις μια καριέρα μόνο να στέκεις όρθια και να έχεις θεμένα τα χέρια πίσω και μπροστά. Θέλω να προσπαθήσεις λιγάκι. Ξέρεις, δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας το modeling. Συμφωνώ. Μία τελευταία ερώτηση πριν ψηφίσουμε. Θα σου άρεσε να φωτογραφείς γιατρική μόδα? Γιατρική μόδα? Μου το εξηγείτε λίγο αυτό? Την γιατρική μόδα είναι τα ρούχα που φοράνε οι άντρες. Θα μου άρεσε, δεν έχω θέμα. Αλλά όχι μόνο γιατρική. Θα σου δώσω λοιπόν την ευκαιρία να έρθεις στο bootcamp. Okay. Ναι. Ένα μεγάλο ναι. Ευχαριστώ. Είσαι και πολύ πεισματάρα, βρε παιδί μου. Τι να γίνει. Πείσμα τρελό. Βλέπω όλη αυτή την ώρα πόσο πεισματάρα είσαι. Εμένα αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Αλλά και με φοβίζει. Θέλω πραγματικά να πιστέψω ότι το πείσμα σου θα είναι δημιουργικό και όχι αρνητικό για σένα. Θα σου πω βεβαίως ναι. Ευχαριστώ. Εγώ θα σου πω άλλο ένα ναι για να νιώσεις πιο σίγουρη. Να είστε καλά. Μπράβο. Χαρητήρια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έτσι βρε παιδί μου, ούτε χαρά, ούτε τίποτα, ούτε γιούπι. Καλή συνέχεια, γεια σας. Μπορεί να έχουμε και πρόβλημα με την μικρή. Η αλήθεια μπορεί να έχουμε και πρόβλημα με τη μικρή. Σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο. Θα έχουμε σίγουρα πρόβλημα. Δεν είμαι εκφραστική. Τι δεν είμαι εκφραστική? Έξελ, και εγώ την ήθελα λίγο να πει ένα... Α, μην πει γιούπι, να πει ένα. Yeah. Έπαιζε ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Μέχρι εκεί. Πόσο εκφραστικό να είναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα το πει γιούπι. Δηλαδή, ωραία, μπορώ να μιλήσω επειδή είμαστε στο Star, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το project. Πέστα, πέστα, ελεύθερα. Να μιλήσουμε. Να δούμε τι θα πούμε. Πρόκειται για σοβαρό σκάνδαλο. Θα το πει έτσι. Εσύ, περίμενε ένα κρατέρε. Έρχεται ένα κορίτσι που το μόνο που έχει να μα δείξει είναι το ύψο τη. Έρχεται. Έλα τώρα, Στέφανε. Έλα λίγο, ρε παιδιά, να πω τη γνώμη. Έρχεται η γυναίκα γαρίδα. Έρχεται η γυναίκα γαρίδα. Που κρατάμε μόνο το σώμα. Και πες ότι κρατάμε μόνο το σώμα. Ψάχνουμε το next top basketball girl. Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για μια αντικειμενικά άχαρη κοπέλα. Η μοναδική που είδα σε 3 επεισόδια που δεν ξέρει να ποζάρει. Δεν ξέρει από το με λιγότερη χάρη και από μένα. Πραγματικά σας το λέω αυτό το εγώ πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω τα 4 ναι. Γιατί?
Γιατί έχει αυτό το κορμί. Ναι, θα μιλήσω προσωπικά, δεν θέλω να πάρω στο μέρος μου όλους, γιατί μπορεί να μην έχει την ίδια άποψη. Για μένα δεν είναι μια τόσο όμορφη κοπέλα. Και τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει και έτσι όπως βλέπουμε, ξέρουμε ότι τα μοντέλα είναι όμορφα. Γιατί μισό λεπτό. Στην κριτική επιτροπή, εγώ βλέπω δύο μοντέλα, τη Βίκη την Καγιά και την Ελένα Παπαγιαννίου. Και είναι δύο γυναικάρες. Και ξαφνικά μπαίνει μια κοπέλα και μου λέτε, η Γιόρτζια ειδικά, ότι μπορεί να είναι φαβορή. Για να παντρευτεί εσύ. Για άλλο λόγο έχει πάει αυτή η κοπέλα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Αλλά η Κατερίνα, ξέρω από μικρό ότι το μοντέλο είναι κάτι εντυπωσιακό. Όχι, ωραία γυναίκα, την οποία τη βλέπει και σου κόβεται η ανάσα. Όπως οι δύο που προείπα. Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε. Άλλο το να είσαι μοντέλο και άλλο το να είσαι μια όμορφη γυναίκα. Δεν πήγανε στα καλλιστεία. Τα καλλιστεία όντως πρέπει να έχει μια εξωτερική ομορφιά. Αν έχει και λίγο μια. Ωραία, ωραία. Και η Καγιά και η Παπαγεωργίου γιατί είναι όμορφες και είναι μοντέλα και είναι διάσημες και κάνανε καριέρες στο εξωτερικό. Έχει τύχει να συνδυάζουν και το ένα και το άλλο. Το κορίτσι αυτό είναι το κλασικό μοντέλο με το ύψος, τα περίεργα χαρακτηριστικά. Ποια περίεργα. Ο προγναθισμός είναι περίεργο. Έχει συνηθίσει να κοιτάει έτσι γιατί. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο είναι ένα τυπικό μοντέλο πασαρέλας. Έτσι, το σώμα της είναι σωστό. Άντε, το ύψος της είναι σωστό. Το ρούχο το πάνω της είναι αυτό που λέμε δυστυχώς, αλλά ισχύει το κρεμάστρα. Αυτό είναι το σώμα της. Οι γωνίες της είναι πάρα πολύ σωστές. Ποιες γωνίες? Είναι το ποδιών μάλλον λέει. Στο πρόσωπο. Άστε να μιλήσεις. Λοιπόν, πριν άκουσε με λίγο. Μοντέλα, top models, είναι και η άγγελη της Victoria's Secret. Αλλά, είναι και... αλλά τα μοντέλα πασαρέλας συγκεκριμένα δεν βλέπονται. Είναι αυτό ακριβώς το πρότυπο. Πες μου ένα γνωστό μοντέλο, παρόμοιο με την κοπέλα. Ένα γνωστό το μοντέλο. Οποίο, να το ξέρουμε όμως όλοι, έτσι. Υπάρχει και κάνει. Κανένα? Όχι. Ευχαριστώ. Άκουσε με. Δεν ξέρεις από top model. Δεν ξέρεις. Είχε χάρη το δεν ξέρω εγώ από top model. Δεν ξέρεις, ρε Γιώργο. Μου μου λέτε τώρα. Άκου λίγο την Τζόρτζια, τη Μαρία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για μόδα, για όχι για σεξ σύμβολο. Περιοδικά, περιοδικά, εκπομπές. Παρακαλούμε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος, μισό λεπτό. Τι να κάνουμε. Η Μαριλού και η Τζόρτζια έχουν δίκιο. Γιατί αυτός ο τύπος, και εδώ πέρα με τον Greece Next Top Model, θα ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτός ο μύθος που λέει άλλο ωραία γυναίκα όπως το καταλαβαίνει ο καθένας και είναι υποκειμενικό έτσι κι αλλιώς και άλλο top model. Η Βίκη Καγιά ειδικά, κύριε, έχουν βγάλει τρίχες να το λένε στη γλώσσα τους ότι παιδιά δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο υποχρεωτικά. Εάν τύχει, ακόμα καλύτερα. Αλλά το κορίτσι αυτό πραγματικά ως σώμα, ως κορμοστασιά, ως στυλ, ως, έχει όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται. Και επίσης, προσωπικά μπορώ να σας πω ότι αυτές οι γυναίκες μεταμορφώνονται πολύ πολύ περισσότερο και πολύ πολύ πιο εύκολα από αυτές που δεν έχουν τη δυνατότητα. Και αυτό επίσης λένε οι άνθρωποι. Μα πάρτε μικρητή εκεί πέρα να τα εξηγώ καλύτερα. Για ποιο λόγο δεν σε πήραν εκεί πέρα. Και άμα δεν θες, μην την παντρευτείς εκεί πέρα στο κοντρό το μπλουζάκι. Που δεν θα σε θέλει εκεί, θα σε κοιτάει έτσι. Χρειαζόμαστε θέλει, συμπαθέστατη είναι η κοπέλα. Αλλά μιλάμε για top model. Από κάτω θα τον τίποτα. Πάμε κύριε και κύριοι. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε τίποτα να πούμε, ρε παιδιά. Και έχουμε τόσο πολύ να κοπεί. Έλα να ξεκινήσουμε. Γρήγορα, γρήγορα. Ορκίζομαι, δηλαδή μέσα από την. Μπορούμε να τσακωνόμαστε όλη την ημέρα. Ναι. Πάμε λίγο στο νούμερο 2. Βέβαια, πάμε. Γιατί μπορεί η κοπέλα να έχει μια θέση στην ποδοσφαιρική ομάδα στο 5x5, αλλά επειδή πικραθήκαμε λίγο και χαλάσαμε εδώ τις καρδιές μας, θα σας γλυκάνω. Διαφωνεί σε Ελισάβετ Κυρίτση που θα μας δείξει τα πιο εντυπωσιακά γλυκά από όλο τον κόσμο. Και είναι και παραδοσιακά στο νούμερο 2. Γρηγοριά, βγάζει σέντρα, πετάει την καρφώνη και γκο! Όσα σας είπαμε και σήμερα, ας σας γλυκάνουμε λιγουλάκι. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο και να δοκιμάσουμε χαρακτηριστικές γλυκές λιχουδιές και να γλύψουμε και τα δάχτυλά μας. Αυτά δεν είναι γλυκά, Βαγγελίστρα μου. Μικρά έργα τέχνης είναι και ονομάζονται γουαγκάσι. Τα βρίσκεις στην Ιαπωνία. Αν δεν την παλεύεις να πεταχτείς τόσο μακριά, πάρε αεροπλανάκι και πήγαινε στη Σικελία. Θα βρεις αυτές τις λιχουδιές με πρώτη και καλύτερη το κανόλι που είναι μπουκιά και αχβάχ. Ξέρουμε την Ινδική αλμυρή πικάντικη κουζίνα, πάρτε τώρα και ένα γλυκάκι που το λένε μπάρφι καρύδας. Με
το όνομα θα γελάσετε, με τη γεύση θα κλάψετε. Αφού οι κουβανοί τσιριβίκος λένε και κλαίνε. Πίσω στην Ευρώπη, με τους Ιρλανδούς να μας προτείνουν το Apple Duff, γλύκισμα με μήλο, που συνοδεύει για αυτούς σχεδόν τα πάντα. Πεταγόμαστε μια στιγμή στους γείτονες Τούρκους για λίγο QNFA και επιστρέφουμε. Μελώστε λίγο. Για το τέλος άφησα τα Κάνιας από τη Γαλλικία και φεύγω τρέχοντας γιατί με τόση ζάχαρη δεν πιάνομαι. Είστε γλυκό επανειδήν λοιπόν. Τα ήθελα όλα να τα φάω, τα ήθελα τώρα εγώ έτσι πως τα βλέπα. Και Μαριλού επίσης, αλλά κυρίες και κύριοι φαντάζομαι ότι καταλάβατε περί τίνος πρόκειται και αφού έχει πάει ήδη το μυαλό σας, γιατί να μην πάμε όλοι μαζί εκεί στο νούμερο 1. Δεν μπορούμε εμείς να βρούμε ένα παραδοσιακό γλυκό, και όχι μόνο γενικά, τα οποία είναι ας πούμε και γλυκά και έτσι αρτοσκευάσματα, τα οποία είναι από μια άλλη χώρα, εντελώς παραδοσιακά και υπάρχουν σε ένα φούρνο στην Αθήνα, στον οποίο θα μας ξεναγήσει ο Γρηγόρης ο Μπάκας. Δεν μπορούμε εμείς να συνδεθούμε με τον φούρνο των Καρπαθίων. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Κατερέ. Πώς αισθάνεσαι, πες μας αρχικά. Χώρο του. Αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα, αλλά παρόλα αυτά περιμένω πότε θα τελειώσει η σύνδεση για να τα γευτώ όλα αυτά. Για ποιο λόγο, Κατερίνα. Για να μας φέρεις και εδώ προφανώς. Αυτό ήθελες να πεις, να προσθέσεις, ε. Εννοείται. Είναι το πρωινό του Vlad Τσέπες. Ή αλλιώς, Κρατερέ, είναι το πρωινό του Δράκουλα. Μάλιστα. Ωραία, μάνα μου. Παραδοσιακά εδέσματα γλυκά από τα Καρπάθια όρη και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σας λέμε τι είναι αυτά. Αρχικά θα πάμε στο γλυκό. Στο γλυκό που έτρωγε ο Βλαντ Τσέπες. Είναι Τέπες. Ο Πανανάς. Ο Παπανάς, συγγνώμη. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Α, μάλιστα. Περιέχει κρέμα γάλακτος, αυγό, γάλα γλυκό του κουταλιού και το ένα και το δύο και το τρία. Το τρίτο, αυτό που βλέπετε μπροστά σας, έχει απάνω ζάχαρη άχνη και κάποιες μικρές άλλες μπαλίτσες από μια ιδιαίτερη ζύμη από τα Καρπάθια. Συνεχίζουμε. Βλέπω πάμε. Σφιγμένο, Γρηγόρη, και υπάρχει και μια σιωπή εκεί πέρα. Είναι έτσι τα πράγματα έτσι καρπαθικά, όχι αστεία. Στο τέλος θα με χειροκροτήσουν. Μέχρι. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία, θα πρέπει να πούμε, η κυρία Φλόρα από εδώ είναι από το Μπρασόφ. Μπρασόφ είναι το χωριό του Βρικόλακα. Παρένθεση, συγγνώμη, κυρία Φλόρα, το ξέχασα. Συνεχίζουμε λοιπόν, Κατερίνα. Ναι, ναι. Το τσίπουρο που σας είπα, το τσίπουρο, παραδοσιακό τσίπουρο που έτρωγε, που έπινε ο Δράκουλας το πρωί από τις 7 μέχρι τις 9. Έχει μέσα δαμάσκηνο. Συνεχίζουμε. Κυρίες από Κρήτη. Είναι η κουλούρα, η παραδοσιακή κουλούρα, η οποία φτιάχνεται με τι φτιάχνει, κύριε Μιχάλη? Με αίμα. Είναι ζύμη απλούς ψωμίου. Απλά το πλέγουμε και το βάλουμε κάποια λουλουδάκια πάνω από ίδια ζύμη. Είναι παραδοσιακό για τους γάμους και βαφτίσια, ειδικά για τους γάμους. Συνεχίζουμε. Πουάλ εν μπρου. Πουάλ εν μπρου είναι αυτό εδώ, Κατερίνα. Είναι αυτό. Αυτό γιατί λέγεται πουάλε? Γιατί το βάζανε οι γυναίκες εδώ. Βλέπεις, Κατερίνα, το βάζανε εδώ στην μπλούζα τους και το πήγαιναν έτσι όπως το πηγαίνω εγώ. Ναι. Στους άντρες τους που δούλευαν στα χωράφια. Και κλείνοντας, Κατερίνα, μία έκπληξη που έπαθα σοκ μόλις μου την είπε ο κύριος Μιχάλης. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν είναι απλά ένα αυγό. Τι είναι? Ένα αυγό το οποίο οι υπηρέτες του Δράκουλα τι κάνανε? Τι? Με ένεση από πάνω και από κάτω βγάζανε το αυγό από μέσα για να μην χαλάει και στη συνέχεια δεν το σπάγανε. Το βάφανε έτσι ώστε να είναι διακοσμητικό. Φυσικά. Στο χώρο που κοιμόταν ο Δράκουλας. Καλημέρα, Κατερίνα. Εντάξει. Καλημέρα. Καταπληκτική σύνδεση. Καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί που μας φιλοξένησαν μέσω εσού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Όλα αυτά καλά. Ήταν πολύ εντυπωσιακά και νόστιμα. Περιμένουμε να μας τα φέρεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε να κάνουμε καριέρα. Και εγώ θέλω λίγο.
Η Άση Μπίλου είναι εδώ. Έλα, Κατερίνα. Εγώ είμαι εδώ για σας. Ω, καλή Κατερίνα, έτοιμη. Κάποιος πρέπει να μείνει σε αυτή την εκπομπή σοβαρός και να κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε κανονικά όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την Άση Μπίλου εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Παίξτε μπάλα τώρα, παίξτε μπάλα λέμε. Σήμερα πρέπει να το πούμε αλλιώς το Άση Μπίλου. Καλημέρα. Ναι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι γίνεται, πώς πάει με την Πανσέλινο που είχαμε. Τώρα γιατί χαλάς το κλίμα τη συζήτησή μας. Τώρα δεν μιλάγαμε. Το χάλασε μόνο τη Πανσέλινο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δηλαδή, ρώτα μας κάτι άλλο. Εσύ τι κάνεις, πώς πάει. Καλά, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ όλους όσους έτρεξαν να γράψουν σχόλια στο Instagram για τις ημερομηνίες γάμου. Σήμερα θα πούμε τις υπόλοιπες, δεν προλάβαμε να τις πούμε όλες χτες. Και είπαμε ότι δεν είναι μόνο ημερομηνίες γάμου. Είναι και ημερομηνίες για ενάρξεις, για συμφωνίες, για συνεταιρισμούς, για να κάνετε τέλος πάντων σε μια θετική μέρα αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, ένα νέο ξεκίνημα, οτιδήποτε τέλος πάντων, μέσα στην καινούρια ωραιότατη χρονιά που θα μας έρθει. Και επίσης, άντε να μας έρθει. Να μας έρθει και αυτή, ναι, να φύγει το 18. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι επειδή πολλοί με ρωτάνε, εγώ έχουν κλείσει ήδη ημερομηνία. Ναι. Και μπορεί να μην είναι στις ημερομηνίες που έχω δώσει, που θα δώσω για γάμο, παραδείγματος χάρη. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ο καθένας κλείνει μια ημερομηνία, καλά κάνει. Και δεν ρωτάει, μη ρωτάει μετά. Αυτό θα πω εγώ. Γιατί δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν τόσο πολύ σε ενδιαφέρει αστρολογικά πώς θα είναι, φροντίζεις να έχεις ρωτήσει από πριν. Αν δεν σε ενδιαφέρει, γιατί σε ενδιαφέρει μετά. Έλα μου, και γενικά αυτό είναι και μια στάση ζωής. Πρόσεχε τι ρωτάς, γιατί μπορεί να πάρεις την απάντηση. Λοιπόν. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κακό. Σημαίνει ότι αυτή η ημερομηνία που διάλεξαν μπορεί και το δικό του οροσκόπιο να είναι μια χαρά. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το οροσκόπιο όλων σας. Πάμε να δούμε προβλέψεις για σήμερα, που είναι έτσι λίγο περίεργη ημέρα. Μας χωρίζουν λίγες ώρες μόνο από την Πανσέλινο και είπαμε ότι αυτό το φεγγάρι το κάνει λίγο δίστροπο. Τι? Το κάνει δίστροπο αυτό το τετράγωνο που κάνει με τον Κρόνο, ο ήλιος με τον Κρόνο. Άρα και το φεγγάρι το έκανε το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η όψη ήλιου Κρόνου, το τετράγωνο δηλαδή, αυτή η απαιτητική όψη, περιοριστική, λίγο απογοητευτική, λίγο κουραστική, τα έχει αυτά, που δείχνει πολλές φορές περιορισμούς ή εμπόδια από τις συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι ότι ντε και καλά επηρεάζει τον καθέναν από εμάς προσωπικά και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί να δείχνει ότι υπάρχει ένας περιορισμός ή μια κατάσταση που αφορά εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αυτή η όψη λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώνεται ξημερώματα Τετάρτης. Άντε να πάει στο καλό και αυτή και να πάμε έτσι σε λίγο καλύτερες μέρες. Πάμε να δούμε τους Κριούς, που σαφώς αυτή η πίεση που μπορεί να νιώθετε, ο ήλιος είναι στο ζυγό, άρα στο κομμάτι που έχει να κάνει για εσάς με σχέσεις, συνεργασίες. Ο Κρόνος είναι μες στο κομμάτι που έχει να κάνει με καριέρα, με τις φιλοδοξίες σας. Έτσι λοιπόν μπορεί να νιώθετε και τη σημερινή μέρα, όπως και λίγο από την αυριανή, τις πρωινές ώρες, μια κατάσταση έτσι λίγο πιεστική και ανυπόφορη, ειδικά στο περιβάλλον εργασίας, σε μια σχέση με ένα συνεργάτη σας, με ένα συνέτερο ή με ένα προϊστάμενο, να νιώθετε ότι σας πιέζουν και ίσως λίγο υπερβολικά ή λίγο παράλογα. Μην προσπαθήσετε τώρα να βρείτε λογική αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Καλύτερα να τις αφήσετε να κυλήσουν όπως κυλήσουν και από αύριο το απόγευμα και μετά είμαι βέβαιη ότι όλο αυτό το θεματάκι το ζόρικο θα φύγει, θα τελειώσει. Επίσης μην αντιβράτε πολύ έντονα αν τώρα σας κάνει κάποιος κριτική. Δηλαδή νομίζω ότι μόνο χειρότερο μπορεί να γίνει αν πάτε να αντιβράσετε κι εσείς επιθετικά σε όλο αυτό.
Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για τους Ταύρους, καλός ή κακός, είστε σε μια μεταβατική φάση, αγαπητοί μου Ταύροι, έτσι. Είναι. Λοιπόν, και αυτή τη μεταβατική φάση τη σηματοδοτεί αυτός ο ουρανός που πέρασε το ζώδιό σας τον Μάιο. Προσωρινά, γιατί το Νοέμβριο θα εγκαταλείψει για λίγο. Θα εγκαταλείψει μέχρι το Μάρτιο. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη εγκατάλειψη, δηλαδή. Έτσι λοιπόν, από το Μάιο και μετά, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί Ταύροι, ειδικά οι γεννημένοι τον Απρίλιο, τα έχουν βρει λίγο μπαστούνια στη ζωή τους. Άλλο σε θέματα δουλειάς, άλλο σε θέματα σχέσεων, άλλο σε θέματα υγείας, εξαρτάται και από το προσωπικό σας οροσκόπιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κοινός παρονομαστής όλων των σεναρίων είναι μια μεγαλύτερη ένταση και μια αίσθηση ρευστότητας από αυτές που δεν αγαπάνε οι Ταύροι. Ως γνωστόν, ο Ταύρος είναι το ζώδιο της σταθερότητας. Δώστου ήσυχες συνθήκες, ήρεμες και μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Όταν αρχίζει να νιώθει ανασφάλειες, υπάρχει μια ρευστότητα, δεν του πάνε τα πράγματα όπως τα έχει. Και τρελαίνεται. Και τρελαίνει και τους άλλους. Και τρελαίνεται. Λοιπόν, ο ουρανός όμως είναι ένας πλανήτης που δεν έχει καθόλου σχέση με τη σταθερότητα. Ίσα-ίσα είναι ο πλανήτης των ανατροπών, της αστάθειας. Αλλάζει τα πράγματα στη ζωή σας. Είπαμε, μέχρι τον Νοέμβρη που θα παραμείνει, υπάρχει ακόμα αυτή η αίσθηση μιας μεταβατικής κατάστασης. Δεν ηρεμεί κάτι, δεν στρώνει κάτι. Άρα μην περιμένετε μέρα με τη μέρα όπως περνάει μέχρι τον Νοέμβριο ότι τα πράγματα θα είναι ίδια. Κάθε μέρα μπορεί και κάτι να μεταβάλλετε. Από τον Νοέμβριο και μετά μπορείτε να πιστεύετε σε μια μεγαλύτερη, τέλος πάντων, σταθερότητα στις καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μην τα βλέπετε μαύρα. Δηλαδή, να εκτιμήσετε ό,τι καλό υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, ό,τι μπορεί να σας δίνει χαρά και μην στέκεστε μόνο σε ό,τι αλλάζει, σε ό,τι είναι εμπόδιο. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει με αυτό το τετράγωνο ήλιου Κρόνου που έχουμε και που είπαμε ότι πραγματοποιείται, ολοκληρώνεται μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αλλά ήδη το νιώθουμε και από την Πανσέλινο, από χτες δηλαδή. Από τη μια πλευρά τα οικονομικά, δηλαδή είναι μια περίοδος που θέλετε να δείτε το κομμάτι των οικονομικών, το κομμάτι των επενδύσεων, το πώς θα διαχειριστείτε τέλος πάντων τα κληρονομικά σας, τα περιουσιακά σας, όλα αυτά με ένα πολύ σοβαρό μάτι, δηλαδή θέλετε να κάνετε κινήσεις που να νιώθετε ότι θα σας αποφέρουν, ότι δεν θα κινδυνέψουν τέλος πάντων οι επενδύσεις που κάνετε ή τα αποκτήματά σας. Από την άλλη πλευρά είναι λοιπόν τα οικονομικά στο μυαλό, από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φιλικές, ερωτικές, που και εκεί δεν φαίνεται να τσουλάει το πράγμα όπως ακριβώς το ονειρεύεστε, και ένα μεγαλύτερο άγχος γενικότερα για το μέλλον. Ειδικά αυτές εδώ πέρα τις μέρες, νομίζω ότι περισσότεροι δίδυμοι είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή κάτι τους δημιουργεί άγχος σε σχέση με το τι γίνεται παρακάτω. Επειδή όμως δεν βγαίνει κάτι με το να αγχώνεστε, κοιτάξτε ό,τι μπορείτε να κάνετε πρακτικά, ειδικά για τα οικονομικά θέματα και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να σας αγχώνουν αυτή τη στιγμή, απλά θα πρέπει κι εσείς να είστε λίγο πιο υπομονετικοί. Μην ξεχνάτε οι δίδυμοι ότι έρχεται και αυτός ο Δίας τον άλλο μήνα, τον παράλληλο μήνα, γιατί είναι τώρα ακόμα Σεπτέμβρης. Τον Νοέμβρη δηλαδή, 8 Νοεμβρίου. Άρα θα υπάρχει ένα βοηθητικό στοιχείο, ειδικά στο κομμάτι σχέσεων συνεργασιών, που μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, να εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά από εκεί και κάτω. Άρα χρειάζεται λίγο να είστε ψύχρεμοι τώρα, έτσι, να μην πνίγεστε μόνοι σας σε μια κουταλιά νερό. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία, αγαπητοί καρκίνοι, τώρα τι να κάνουμε. Είναι αυτός ο ήλιος με τον Κρόνο που κάνουν αυτό το απαιτητικό, το λίγο δύσκολο τετράγωνο. Από τη μια πλευρά τα προσωπικά, από την άλλη πλευρά τα επαγγελματικά. Υπάρχει ένα κλίμα αυτές εδώ πέρα τις μέρες που δημιουργεί ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα και που έχει να κάνει ενδεχομένως με το μέλλον μιας συνεργασίας ή με το μέλλον μιας σχέσης. Και σαφώς η Πανσέλινο στον Κριό δημιούργησε μια αίσθηση επίγοντος, ότι πρέπει τώρα να το λύσουμε, τώρα να πάρουμε τις αποφάσεις, τώρα να κάνουμε τα πάντα. Όμως δεν είναι έτσι. Μπορεί όλο αυτό το οποίο σας δημιούργησε όλη αυτή την ταραχή να είναι απλά μια προσωρινή κατάσταση, μια παροδική κατάσταση και που σίγουρα δεν πρέπει να βιαστείτε
να μπείτε στη διαδικασία να πάρετε μια απόφαση. Άρα μην πιέζετε για τους άλλους, γιατί και πιθανώς και οι άλλοι, ειδικά αν σχετίζεστε με άτομα του ίδιου, της ίδιας ομάδας, δηλαδή άλλους καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους, κρυούς, καταλαβαίνετε ότι όλοι είστε επηρεασμένοι αυτές τις μέρες από αυτήν την ιστορία εδώ. Άρα αφήστε λίγο τα πράγματα να τρέξουν. Από αύριο το απόγευμα και μετά ξεκινάει μια πιο ήρεμη κατάσταση. Άρα θα μπορείτε και να συνεννοηθείτε και να έχετε αποτέλεσμα. Τώρα, αν βιαστείτε, απλά είναι σαν να παίρνετε φόρα και να πέφτετε πάνω στον τοίχο. Δεν βγαίνει τίποτα δηλαδή. Αυτό εννοώ. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν. Και πάρα πολλά φιλιά έχουμε δηλαδή από όλο τον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Φιλιά και από εμάς, την αγάπη μας. Λοιπόν, για τους λέοντες, η αλήθεια είναι ότι. Ναι, δεν είναι πολύ ήρεμες μέρες αυτές εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν έχουν έτσι δεν κάτι πολύ χαλαρό, δεν έχουν κάτι τέλος πάντων που να ξεκουράζει ιδιαίτερα. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια μεγαλύτερη ένταση και σε οικογενειακό επίπεδο για κάποιους ή σε θέματα που αφορούν το σπίτι ή σε θέματα που αφορούν ένα χώρο δουλειάς. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση. Μην κουνάς, παιδί μου, κουνάς όλο τον καναπέ, κουνιάται και το Instagram. Mm-hmm. Πάνω στην ένταση. Που δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, ναι. Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε λίγη ηρεμία, λίγη γαλήνη, ίσως αυτήν τη στιγμή θα πρέπει κάπως να υποχωρήσει το εγώ σας, ο εγωισμός σας. Δηλαδή, μην περιμένετε ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως τα θέλετε. Αυτό εννοώ. Θα πρέπει να κάνετε ένα βηματάκι πίσω, ενδεχομένως και δύο βηματάκια πίσω, για να μπορέσουν τα πράγματα να έρθουν σε μία ισορροπία. Και σε σχέσεις και σε συνεργασίες και γενικότερα σε όλα. Αυτό. Το λίγο στάση βούδα τέλος πάντων αυτές τις μέρες για τους λέοντες. Και νομίζω ότι όσο θα περνάει έτσι η εβδομάδα αυτή, κάπως καλύτερα θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και βέβαια ακόμα καλύτερα θα εξελιχθούν, έχουμε πει από πότε που θα μπει ο Δίας στον Τοξότη, δηλαδή από τις 8 Νοεμβρίου και μετά. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Λοιπόν, για τους Παρθένους, είναι μέρες τώρα που μπορεί να υπάρχουν έτσι διάφορα κολλήματα, διάφοροι φόβοι, ανασφάλειες να βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτή η Πανσέλινος και αυτή η όψη ήλιου Κρόνου στην ουσία αναμοχλεύει λίγο περισσότερο το συναίσθημά σας. Έχει να κάνει με θέματα που αφορούν το παρελθόν, αλλά καλό είναι να μην μένετε κολλημένοι ούτε στους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζεστε τα πράγματα, ειδικά αν αυτοί οι τρόποι έδειξαν και στο παρελθόν ότι δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξετε, αλλά ακόμα να μην μένετε κολλημένοι και σε ανθρώπους, σε καταστάσεις που βλέπετε ότι δεν πάνε παρακάτω. Επειδή οι Παρθένοι έχουν απέναντί τους ένα Ποσειδώνα και είναι τώρα χρόνια αυτή η ιστορία, έχουν την τάση γενικώς να εξειδανικεύουν και να βλέπουν τους ανθρώπους, κυρίως το κομμάτι των σχέσεων, σαν κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τους βάζουν πάνω σε θρόνους και μετά απογοητεύονται και τέλος πάντων πετάνε και τους ανθρώπους από τους θρόνους και γιώνονται και οι ίδιοι λίγο περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήστε να μην χάνετε το μέτρο και να μην χάνετε ούτως ή άλλως τη γύρωσή σας. Θέλω να πω ότι ειδικά στο κομμάτι των σχέσεων δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να έχετε ξεκάθαρη κρίση. Γι' αυτό μην τα φουσκώνετε τα πράγματα μόνοι σας και μην απογοητεύεστε και μόνοι σας, έτσι. Αυτά. Πάμε να δούμε και για σας από αύριο το απόγευμα και μετά αρχίζει έτσι μια πιο ισορροπημένη κατάσταση, λίγο πιο θετική. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Για τους ζυγούς, από τη μια πλευρά, αυτό το φεγγάρι που είχαμε σας έκανε να ονειρεύεστε, είναι το ζώδιο των σχέσεων ο ζυγός, έτσι. Να ονειρεύεστε σχέσεις, να είστε με κάποιο, με κάποια, να πάνε καλά τα πράγματα, να εξελιχθούν ωραία. Μόλις όμως συμβεί μια τέτοια κατάσταση, ζορίζεστε. Οι σχέσεις έχουν προβλήματα, έχουν δυσκολίες. Τις έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές με ένα πολύ ωραίο ρομαντικό τρόπο και ειδικά εσείς σύζυγοι το κάνετε πολύ έντονα αυτό, αλλά έρχεται η καθημερινότητα, έρχονται τα προβλήματα και εκεί πέρα λίγο χαλιέστε, να το πω λαϊκά. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα οι μέρες μπορεί να σας βάλουν σε μια τέτοια κατάσταση, κάτι να σας πειράζει, κάτι να σας ενοχλεί και να χάνετε το δάσος για το δέντρο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην εστιάζετε τώρα σε μια λεπτομέρεια, σε κάτι αρνητικό
και να ζορίζετε και τη σχέση και γενικότερα να ζορίζεστε κι εσείς. Αφήστε να περάσει και η σημερινή μέρα και η αυριανή. Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά τα πράγματα και για εσάς θα έχουν μια μεγαλύτερη ισορροπία. Πάμε να δούμε ημερομηνίες. Πάμε να δούμε ημερομηνίες, ναι. Πάμε να δούμε ημερομηνίες, λοιπόν. Θα δώσουμε τώρα τους τρεις μήνες από τους έξι. Έτσι. Ωραία. Και θα δώσουμε μετά τους υπόλοιπους. Να πούμε ότι, ξαναλέω μάλλον, ότι δεν είναι μόνο για γάμο, γιατί με ρωτάνε πολύ στο Instagram μόνο για γάμο. Όχι, παιδιά, είναι για πολλά και για ενάρξεις και συμφωνίες και γενικά και για βαφτίσια που με ρώταγαν και γενικότερα για κοινωνικές εκδηλώσεις που θέλετε έτσι να κάνετε. Ο Ιούλιος τώρα είναι μήνας γενικά εκλήψεων και ανάβρωμου Ερμιέγο. Σε μήνες τέτοιους αποφεύγω να δώσω ημερομηνίες αν δεν ξέρω το οροσκόπιο κάποιου. Άρα θα πρέπει να συμβουλευτείτε ίσως, αν σας ενδιαφέρει, έναν αστρολόγο για το δικό σας χάρτη. Γενικά, ο Ιούλιος με εκλήψεις και ανάβρωμο Ερμή δεν λες ότι είναι ο ιδανικότερος μήνας για όλο αυτό. Όμως κάποιος μπορεί στο οροσκόπιό του να έχει εξαιρετικές όψεις και να μην τον τρομάζει καθόλου. Πάμε στον Αύγουστο. Αύγουστος λοιπόν, 1η Αυγουστού, με ωραιότατη νέα σελήνη, στο Λέοντα, σταθερότητα και σε τρίγωνο με Δία, ευημερία, χαρά, γλέντια. Ακόμα και για διακοπές είναι. Αυτός ο Αύγουστος συγκεκριμένος είναι πολύ ωραίος για διακοπές. Γεια σου. Λοιπόν, 4 Οκτώου, 5 Οκτώου έχουμε ωραιότατη σελήνη, εξάγωνο με ήλιο και εξάγωνο με Δία, επίσης πάρα πολύ ωραία, στο ζυγό η σελήνη, στο ζώδιο των σχέσεων, των συνεργασιών, του γάμου κτλ. Και πάμε τώρα στην super duper ημερομηνία. Θέλω να τη θυμάστε όλη αυτή την ημερομηνία. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε να κάνετε εκείνη τη μέρα, μην την αφήσετε να πάει ανεκμετάλλευτη. Είναι το 9 Αυγούστου. Έχουμε ένα καταπληκτικό. Και για αυτούς που είναι γεννημένοι εκείνη την ημέρα, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ημερομηνία. Ναι, η κουμπάρα μου. Αλήθεια. Ναι, ναι. 9 Αυγούστου, λοιπόν, εξαιρετική ημερομηνία. Τρίγωνο των πλανητών στο Λέοντα με το Δία στον Τοξότη. Είναι μία από τις καλύτερες ημερομηνίες της χρονιάς. Να την έχετε στο μυαλό σας, παρακαλώ πολύ. Το ίδιο και το 18. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι, δηλαδή, για μένα από τις καλύτερες. Και πάμε μετά στις 30 Αυγούστου, που έχουμε μια νέα σελήνη στην Παρθένο. Μεγάλο τρίγωνο με Κρόνο και Ουρανό. Σταθεροποιητική όψη και για τα νέα εγχειρήματα και για ένα γάμο και για ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να έχει υπόψη του. Πάμε στο Σεπτέμβρη. Έχω ωραίες ημερομηνίες. 7 Σεπτεμβρίου, 8 Σεπτεμβρίου, με μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια της Γης. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες για να υποφεληθείτε είτε σε ενάρξεις, είτε σε ένα γάμο ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε και θέλετε εύνοια και σταθερότητα. Ο Σεπτέμβριος έχει πολλές ημερομηνίες. Ο φετινός δεν είχε πολλές. Ο φετινός δεν είχε. Ναι. Γενικά, παιδιά, μέχρι το Δεκέμβρη δεν έχουμε ημερομηνίες. Και γενικά το 18 δεν είχε. Δεν είχε. Γενικά δεν είχε. Πραγματικά. Είχε πολλές ημερομηνίες, αλλά όχι καλές. Ναι, μπράβο. Είχε πολλές από τις άλλες ημερομηνίες. Από τις άλλες, ναι. Λοιπόν, 7-9 και 8-9, μετά πάμε 18-9 και 19 Τετάρτου. Καλά, ό,τι να είναι. Το έχουν διορθώσει. 9-9. Εγώ το έχω γράψει λάθος. Λοιπόν, και 19-9 που έχουμε σελήνη τρίγωνο με τον ήλιο από Ταύρο η σελήνη, σταθερή σελήνη, ωραιότατη δηλαδή, για τα νέα ξεκινήματα που θέλει να κάνει ο καθένας από εσάς. Και 24-9. Αυτά και για τον Σεπτέμβρη. Τέλεια. Σεπτέμβρη έχουμε τους άλλους τρεις μήνες τώρα. Δεκέμβρη. Και έχουμε και σκορπιούς και λοιπούς συγγενείς για την συνέχεια. Φυσικά. Τέλεια λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε τη συνέχεια. Εδώ στη Φρέντο Κούκου. Αγγελικά πλασμένο. Μάλιστα. Αλήθεια, μου αρέσει πολύ. Λέγε με Ούρσουλα. Έτσι. Πάμε να δούμε τι κάνουν οι σκορπιοί σήμερα, γιατί μένουν άλλοι τρεις μήνες που πρέπει να καλύψουμε σε ημερομηνίες. Για τους σκορπιούς λοιπόν, και εσείς είστε σε αυτό το, όπως λέγαμε για τους Ταύρους πριν, ναι, στο ίδιο ρευστό διάστημα είναι και οι σκορπιοί, με διάφορα
εμπόδια από τις συνθήκες που υπάρχουν, με πιέσεις, σε πολλά μέτωπα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ακόμα αυτός ο Δίας που είναι στο ζώδιό σας. Με κάποιο τρόπο μπορείτε να σπείρετε. Με το Δία δεν θερίζεις. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι μπαίνει ο Δίας στο ζώδιό τους και θα γίνει άλλος, θα πέφτει το μάνα εξ ουρανού. Γίνεται σαματάς. Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Με το Δία σπέρνεις. Θερίζεις λίγο αργότερα. Άρα σε αυτήν τη φάση, αν έχετε ένα σχέδιο, αν έχετε κάτι που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να το ξεκινήσετε, αλλά μην περιμένετε το άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Σημερινή ημέρα και αυριανή υπάρχουν ακόμα τα θέματα της δουλειάς, η καθημερινότητα η οποία είναι λίγο πιο πιεστική. Σιγά σιγά, τέλος πάντων, προχωράμε. Προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσουν τα πράγματα να ισορροπούν. Ένα Σταύρος και ένα Σκορπιός πάνω, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Χαμός. Έτσι. Ωραία, περνάτε εκεί. Πάμε στους τοξότες. Τα οικονομικά. Μπράβο! Μπράβο! Καλά τώρα, πάντα μπράβο. Άλλη φορά. Τα οικονομικά είναι αυτά που σας ανησυχούν. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια αιτία συγκεκριμένη. Είναι αυτός ο Κρόνος που είναι στον τομέα των οικονομικών, καταλαβαίνετε. Εσείς οι τοξότες, και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τομέας που έχει βινοπαθήσει τα προηγούμενα χρόνια πολύ για το δικό σας ζώδιο. Ακόμα δεν έχουν έρθει οι λύσεις. Ναι, μεν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι αρκετά υποσχόμενα, ακόμα λύση δεν έχει βρεθεί. Αλλά τι έρχεται, έρχεται ο Δίας στο ζώδιό μας, θα δώσει κάποιες λύσεις. Δεν είναι δηλαδή το πράγμα στην πορεία του, θα φτιάξει, αυτό εννοώ. Τώρα, θεωρώ ότι το να αγχώνεστε απλά για αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν οδηγεί κάπου στη συγκεκριμένη φάση. Θα οδηγήσει λίγο αργότερα. Άρα προσπαθήστε όσο μπορείτε να είστε ψύχρεμοι σε αυτό το τομέα. Και επίσης το κομμάτι των αισθηματικών. Ακόμα ένας τομέας πονεμένος, που τα τελευταία χρόνια ναι, δεν δίνει τέλος πάντων τόσο πολύ όσο θα περιμένατε. Και αυτός ο τομέας θα αλλάξει, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Είπαμε όμως, χρειάζεται ακόμη να είστε υπομονετικοί σε αυτό. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Υπάρχει ένα ζόρι, ήταν αυτή η Πανσέληνος, η οποία οπωσδήποτε στο ξεκίνημα της εβδομάδας δημιούργησε μεγαλύτερο στρες, μεγαλύτερο άγχος. Και όταν εμπλέκεται ο Κρόνος, που είναι κυβερνήτης σας και σε δύσκολες όψεις μάλιστα, καταλαβαίνετε ότι λίγο σας την κόβει τη χαρά. Δεν σας αφήνει να είστε τέλος πάντων αισιόδοξοι. Εδώ δεν είναι κόβει τη χαρά. Εδώ είναι... μας κόβει τα πόδια, λέει. Δηλαδή είναι... και γενικά, κόβει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση ότι ναι, σας τραβάνε από παντού και πρέπει να φανείτε αντάξει των προσδοκιών των άλλων αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες ιδιαίτερα. Υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη πίεση. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είναι κάτι που είναι προσωρινό. Τώρα με την όψη αυτή ήλιου Κρόνου και με την Πανσέληνο έγιναν αυτές οι μέρες λίγο πιο ζόρικες. Από την Πέμπτη είμαι βέβαιη ότι θα αισθανθείτε καλύτερα και τα πράγματα θα κυλήσουν και πιο άνετα. Ωραία. Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Για τους υδροχώους, αυτός ο Κρόνος έχει πάρει θέση ακριβώς πριν το ζώδιό σας. Στο δικό σας ζώδιο θα έρθει με το καλό το 20. Όταν βρίσκεται ο Κρόνος στο προηγούμενο ζώδιο από το δικό μας, είναι μια περίοδος πάντα που έχει να κάνει με φοβίες, έχει να κάνει με ανασφάλειες, έχει να κάνει περισσότερο δηλαδή με τα ψυχολογικά μας. Είναι μια περίοδος που μπορεί να νιώθουμε ότι δεν κυλάνε τα πράγματα όπως ακριβώς τα θέλαμε. Όμως υπάρχει λόγος για αυτή ακριβώς τη διέλευση και ο λόγος είναι ότι πρέπει να απαλλαχθείτε ουσιαστικά από οτιδήποτε μπορεί να σας φοβίζει. Γιατί πολλές φορές ο φόβος είναι μεγαλύτερος από αυτό που πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Για τους υδροχώους λοιπόν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όπου διάφορα πράγματα, ειδικά για τους γεννημένους τον Ιανουάριο, μπορεί να τους φοβίζουν, μπορεί να τους τρομάζουν αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα να προσπαθήσετε να τους αποβάλλετε, να τους διώξετε και να προσπαθήσετε να είστε λίγο γιωμένοι στο εδώ και τώρα. Δηλαδή, ούτε να κοιτάτε πίσω, αλλά ούτε να κοιτάτε και πολύ μπροστά. Μείνετε στο σήμερα, σε αυτό που σας προσφέρει και σε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Γιατί διαφορετικά δημιουργείτε από μόνοι σας ένα χάος στην καθημερινότητά σας.
Πάμε να δούμε τους ηχθείς. Για τους ηχθείς και βέβαια, συγγνώμη, και για τους υβροχώους είναι μεταβατική αυτή η περίοδος, έτσι. Και άλλαξε ζώδιο κυβερνήτησας ο ουρανός και ο Άρης εξακολουθεί μέχρι τα μέσα Νοέμβρη εκεί να πιέζει, να πιέζει, να πιέζει σε ό,τι τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή και σε σχέσεις και σε θέματα υγείας. Είναι μια περίοδος πιο ασφυκτική μέχρι τα μέσα Νοέμβρη. Μετά θα χαλαρώσετε. Πάμε για τους ηχθείς και εσείς λίγο έτσι με τα οικονομικά από τη μία πλευρά, με τις σχέσεις από την άλλη πλευρά και ενδεχομένως και φιλικές σχέσεις ή επαγγελματικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διώξετε αυτές τις ανασφάλειες αυτό το διάστημα. Για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, που έχετε και μια βοήθεια αρκετά μεγάλη από το Δία, είναι μια περίοδος για να κοιτάξετε τα μελλοντικά σας σχέδια, τα σχέδια τα επαγγελματικά, τα θέματα των σπουδών, ενδεχομένως να δείτε και πού θα μπορούσατε να έχετε μια καλύτερη τύχη στη ζωή σας, ψάχνοντας τις προοπτικές και μιας μετακόμισης, μιας μετανάστευσης, οτιδήποτε θα μπορούσε να σας ανοίξει τους ορίζοντες. Ούτως ή άλλως για τους ηχθείς θα έρθουν καλύτερες μέρες και στον τομέα των επαγγελματικών και τώρα υπάρχει ένα πολύ καλό προπαρασκευαστικό στάδιο που πρέπει να αξιοποιήσετε. Αυτό κυρίως για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Πάμε να δούμε το τελευταίο τρίμηνο του 19 από ημερομηνίες. Και αμέσως μετά την εκπομπή θα τις ανεβάσω και στο Instagram όπως και χτες για να τις έχετε σε περίπτωση που δεν προλάβετε να τις σημειώσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Οκτώβριο που έρχεται του 19, 2 Οκτωβρίου με ωραιότατη σελήνη τοξότη, σύνοδο με Δία, εξάγωνο με ήλιο, μια χαρά ημερομηνία. 8 Δεκάτου επίσης ωραίες όψεις με Δία, κάνει σελήνη. 18 Δεκάτου έχουμε σελήνη ήλιο τρίγωνο από τους διδύμους στη σελήνη και στις 23 Δεκάτου, μόνο τις πρωινές ώρες όμως, οπότε δεν ισχύει αυτή η οδηγία για το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου. Πάμε στο Νοέμβριο. 21 Νοεμβρίου, πριν έχουμε κάποιους παράγοντες που δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε ημερομηνία, είπαμε ότι πρέπει να ξέρω το προσωπικό σου οροσκόπιο για να δώσω κάτι πριν. 21 Δεκάτου έχουμε, πάμε για τη σύνοδο Αφροδίτης Δία στον Τοξότη, μια πολύ ωραία σύνοδο, ειδικά για ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις αλλά και οικονομικά και εξάγωνο ήλιου σελήνης. 23 Δεκάτου επίσης πάρα πολύ καλή μέρα με τη σελήνη στο ζυγό και με εξάγωνο με την Αφροδίτη Δία. Και 24 Δεκάτου τις απογευματινές ώρες. Και πάμε στο Δεκέμβρη, που έχουμε 1η 12ου με ωραία σταθερή σελήνη, εξάγωνο με τον ήλιο. 15 και 16 με υπέροχη σελήνη στο Λέοντα, τρίγωνο με ήλιο. Μια χαρά ημερομηνίες για σταθερότητα σε ό,τι θέλετε να ξεκινήσετε. 20 12ου και 21 12ου μέχρι το μεσημέρι με εξάγωνο σελήνης Δία. Και πια θα έχει μπει και ο Δίας στον εγώ καιρό. Μη μου πει. Αυτό είναι καλό. Λέω. Εγώ δεν ξέρω τι να πω μετά από αυτή την πληροφορία. Ο Δίας τον εγώ καιρό μου φαίνεται. Είναι ένας χρόνος μετά, αλλά. Ένας χρόνος να ελπίζουμε. Αλίμονο. Να κάνουμε. Κάνω ένα μικρό τερματισμούλι εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη μας Άση. Ή αλλιώς Ούρσουλα. Instagram. Πάμε με τον στο λάμπρο μας. Όπα. Όλοι μαζί πάμε στο λάμπρο μας. Ναι. Πάμε το μικρόφωνάκι μας. Και λάμπρο Βακιάρος, κυρίες και κύριοι, ο μάστερς μας σήμερα. Δεν θα με εμποδίσει από το να φάω. Το πιο εύκολα φτιαγμένο και φυσικά όπως πάντα από το λάμπρο μας το πιο νόστιμο cheesecake με βύσσινο. Yes. Λοιπόν, αυτή η συνταγή, παιδιά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου cheesecake. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Αποτελείται από τρία μόνο βήματα. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή για να τη φτιάξετε και να εντυπωσιάσετε αυτούς που θέλετε να εντυπωσιάσετε και χρησιμεύει πάρα πολύ στο να πάρετε αυτό το γλυκό και να φάτε, να τελειώσετε το δείπνο σας με αυτό το γλυκό. Δεν έχει φαγωθεί, είναι για το για ψέμα και καλά. Γιατί εγώ σε παρακαλούσα να μου κόψεις ένα κομμάτι και μου πες όχι δεν σου κόβω. Και καλά και καλά. Και τώρα βλέπω ένα κομμάτι που λείπει. Και δεν είναι κομμάτι, είναι κομματάρα. Είναι για χάρη. Για χάρη της εικόνας. Προς χάρη της εικόνας. Μέσα ή βγες όξο. Λοιπόν, εγώ λέω να κόψετε. Μάλιστα. Κόβουμε. Είναι λίγο μαλακό. Αυτό το cheesecake δεν χρειάζεται ψυγείο. Μπορεί να μείνει μέχρι και τρεις μέρες εκτός ψυγείου. Και ας έχει τυρί γιατί ψήνουμε την κρέμα. Είναι τελικά τη συνταγή.
την εμπιστεύομαι και τώρα, είναι σούπερ. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο να δούμε την κάρτα και να φτιάξουμε αυτό το σούπερ γλυκό τώρα. Λοιπόν, cheesecake με βύσσινο θα χρειαστούμε για τη βάση. 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive, είναι ένα πακέτο. 6 κουταλιές σούπας βούτυρο. Αυτό είναι για τη βάση. Μετά, για την κρέμα τυριού θέλουμε 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 6 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, ένα αυγό, χυμό από ένα λεμόνι, 1 τρίτο του φλιτζανιού κρέμα γάλακτος. Πάει αυτό. Τζαμπά θα πω, φυλακή τζαμπά. Πάμε. Οπ. Λοιπόν, θέλουμε 2 κονσέρβες βύσσινο σε σιρόπι, 3 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα φράουλα, 1 τρίτο του φλιτζανιού νερό, 2 κουταλιές σούπας corn flour. Αυτά είναι τα υλικά. Για πες. Για πες. Ναι, είναι top. Είναι top. Θέλει κάποιος να πάρει το Θωμά από εδώ γιατί πλησιάζει επικίνδυνα εδώ κοντά μου. Ή να το σερβίρω. Θέλω να μου βάλεις και εμένα μετά ένα κομμάτι. Θέλω να μου βάλεις και εμένα μετά ένα κομμάτι. Στο σεφ θα βάλω στο ωραίο πιάτο. Είναι έπος. Θέλω, σε παρακαλώ, και εγώ ένα κομμάτι σε λίγο. Μα σεφ μου, αυτό είναι για σένα. Θα αφήσω εδώ ναι. Και μόλις παιδιά, μπορείς, ειλικρινά. Θα, όχι, θέλω θα κόβω να δίνω. Θα παρατήσετε κάμερες, θα παρατήσετε όλα. Είναι, το είναι τώρα τελειώνει η ιστορία. Είναι το. Τι τραβάω ο άνθρωπος. Ευτυχώς έχει, πολλά κουταλάκια. Καταλαβαίνετε, εδώ γίνεται μία μάχη. Δεν... Μπράβο σου. Μπράβο σου. Λοιπόν, όση ώρα ο Λάμπρος λοιπόν, και η Κατρίνα τρώνε, θα σας πω εγώ πώς θα φτιάξω. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Ευχαριστούμε. Βήμα νούμερο ένα. Παίρνουμε τα μπισκότα. Έτσι. Τα βάζουμε εδώ, σε ένα μπολ. Έλα, φωτιά παίζει στο μάνα. Και φωτιά. Θα σπάμε έτσι, κοιτάξτε εδώ. Παράλληλα, έχουμε ζεστάνει το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι μέχρι να λιώσει. Mm. Η Τζόρτζια δεν κοιτάει από μακριά. Mm. Η Τζόρτζια κοιτάει από μακριά το cheesecake. Κοιτάς ή το Λάμπρο. Λοιπόν. Πώς κοιτάει. Ε? Με αυτό το βλέμμα κοιτάει στο Στέφανο που τρώει cheesecake. Λοιπόν, okay. Κοιτάξτε τώρα, ένα ωραίο κόλπο για να δείτε πού είναι τα μπισκοτάκια, τα χοντρά, είναι όταν μπει, όταν είμαστε στον μπολ, να το κουνήσουμε έτσι, κοίτα, ναι. Είναι φυσική αυτό και βγαίνουν πάνω τα χοντρά κομμάτια που πρέπει να σπάσουμε. Μάλιστα. Βλέπεις εδώ, κοίτα. Λοιπόν, τα σπάμε. Πάμε τώρα. Παίρνουμε το βούτυρο και το ρίχνουμε μέσα στο μπισκότο. Πάει κι αυτό. Πάει κι αυτό. Για να δούμε. Σε αυτό το σημείο, με ένα κουτάλι, ανακατεύουμε πολύ καλά, έτσι ώστε να ενοποιήσουμε το μπισκότο με το βούτυρο και να δημιουργήσουμε τη βάση. Λίγο βουτυράκι. Λίγο βουτυράκι, δεν έχει πάρα πολύ. Γιατί κοίταξε, αυτό το μπισκότο, τα τύπου ταϊζέσει έχουν αρκετά λιπαρά μέσα. Οπότε αυτό το βούτυρο που βάζουμε χρησιμεύει για να δέσει και να σφίξει η τάρτα. Λοιπόν, εδώ ανακατεύουμε τώρα και θα πάρω μία φόρμα, ένα πυρέξ, παύλα ταρτιέρα. 28 εκατοστών. Αυτό είναι το κλασικό μέγεθος. Και θα αδειάσω μέσα το μπισκότο. Πάει αυτό. Πάω πίσω, το αφήνω. Με ένα ποτήρι ή κάτι το οποίο να έχει μια μεγάλη επιφάνεια, απλώνουμε το μπισκότο σε όλο το πυρέξ εδώ, κοίτα. Και το πατάμε. Το πατάμε καλά, έτσι ώστε... Να μην έχει αέρα, να μην έχει να φύγει. Τέλεια. Και... Να καταλάβει ότι είναι η θέση του. Θα πάρεις κι άλλο. Εντάξει. Πάμε στο ψυγείο τώρα. Το αφήνουμε 15 λεπτά στο ψυγείο. Έλα, Στεφανέ, δεν πειράζει. Βήμα νούμερο 2. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα. Παίρνουμε ένα μπολ. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Θέλουμε το τυρί κρέμα, το οποίο δεν το γράψαμε στην κάρτα, πρέπει να το αφήσετε περίπου 2 ώρες εκτός ψυγείου για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και να είναι πιο εύκολο να το χτυπήσουμε. Το βάζουμε τώρα μέσα στον μπολ. Πάει και αυτό. Αυτό κρατερέ μου δεν τα θέλω να πω. Μάλιστα, σεφ. Ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη. Ένα αυγό. Τζόρτζια, ο Στέφανος αυτό που πήρε ήταν για σένα. Εσύ γιατί έρχεσαι εδώ, καρδούλα μου τώρα. Ρίχνουμε μέσα και την κρέμα γάλακτος. Πάει αυτό. Παιδιά, τι κάνετε ακριβώς, τι συμβαίνει. Γιατί... Συνέχισε. Τροπή. Δεν είναι σημασία. Κλέβουν όλοι τις κλέβουνε. Λοιπόν, θα πάρω και ένα μαχαιράκι, θα κόψω το λεμόνι και εδώ ρίχνουμε μέσα και 3/4 από ένα λεμόνι. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Πάει και αυτό. Ναι, σεφ. Με ένα, γνωστό πώς λέγεται αυτό. Φουέ. Ακριβώς. Ανακατεύουμε καλά εδώ...
την κρέμα είναι, έχουμε μέσα το αυγό, το λεμόνι. Κάτσε να πάρουμε αυτά από εδώ. Τέλεια. Και τώρα ανακατεύουμε λίγο μέχρι να ομογενοποιηθεί. Τελείωσε το αστείο. Και έχουμε την ταρτιέρα μας στο ψυγείο, συγγνώμη, για 15 λεπτά να σφίξει το βούτυρο και να μας κάνει τη βάση πιο στιβαρή, πιο καλή, για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε την κρέμα και να ψήσουμε την κρέμα στο φούρνο. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα. Καλά δουλειά σου, εσύ. Παράλληλα. Τι? Λέ. Τίποτα, έλεγα να βάλω ένα κομμάτι. Βάλε, γιατί όχι. Τέλος. Κρατερέ, τι καλά σχολείσαι. Τέλος. Μα τι, σ' αγαπάμε, κρατερέ. Λοιπόν. Αφού το έχουν περάσει τα 15 λεπτά, πάμε στο ψυγείο πάλι και παίρνουμε την ταρτιέρα. Και κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε μέσα εδώ το μείγμα. Τόσο απλά. Σε λίγο θα έρθουν να σου πάρουν και το μείγμα. Δεν πειράζει. Που το ρίχνεις. Κοίτα, παιδί μου, εκεί τι έγινε. Ξαφανίστηκαν όλα. Λοιπόν, με ένα κουτάλι ανοίγουμε όλο το μείγματάκι. Τουλάχιστον κρατήσατε κανένα για τους ανθρώπους. Θα το πάρει. Τρομάξαμε. Λοιπόν, με ένα κουτάλι, κοιτάξτε, στρώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα με την κρέμα. Και... Θα σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Αφού είστε εδώ, να σας κοιτάω από εκεί, μισό λεπτό. Αφού το... έχουμε προσπλάνει το φούρνο σε 170 βαθμούς, πάμε και ψήνουμε για 12 λεπτά. Τεκ. Μάλιστα, σεφ. Άρα, τα βήματα έχουν ως εξής. Λιώνουμε το βούτυρο, το ανακατεύουμε με τον μπισκότο, το οποίο το σπάμε με τα χέρια, το στρώνουμε σε μια ταρτιέρα 15 λεπτά στο ψυγείο. Παράλληλα, φτιάχνουμε την κρέμα, την οποία απλά ανακατεύουμε όλα τα υλικά της κάρτας σε ένα μπολ. Και αφού το έχουν περάσει τα 15 λεπτά, βγάζουμε την ταρτιέρα από το ψυγείο, βάζουμε την κρέμα, τη στρώνουμε και την ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 12 λεπτά. Και μπράβο σου. Και μπράβο μου. Και μπράβο. Μετά τα 12 λεπτά, ερχόμαστε εδώ. Εντάξει. Πάμε τώρα. Παίρνουμε μία κατσαρόλα. Τις δύο κονσέρβες, τις οποίες τις έχουμε ανοίξει, έχουμε τις κονσέρβες βύσσινο σε σιρόπι. Και αυτές είναι πολύ, πολύ ωραία στη γεύση. Σουρώνουμε το υγρό από τα βύσσινα, αυτά στην κονσέρβα είναι μαζί. Σε ένα σουρωτήρι σουρώνουμε το ζουμί και το βάζουμε στην κατσαρόλα. Τα βύσσινα τα κρατάμε στην άκρη. Ανοίγουμε τώρα το μάτι. Κατερέξεις, θέλω ένα χαρτάκι μου. Ό,τι θες, μάλιστα. Βεβαίως, σεφ. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Βεβαίως. Λοιπόν, και ρίχνουμε μέσα αυτές τρεις κουταλιές σούπας μαρμελάδα. Φράουλα. Αν δεν έχετε φράουλα, μπορείτε να βάλετε κεράσι ή βύσσινο, κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα. Σεφ. Αυτό φεύγει και αυτό από εδώ. Εγώ, σεφ. Ένα κόκκινο φρούτο μπορείτε βλέπουμε να βάλετε. Βλέπουμε πάνω ποιος δουλεύει, έτσι. Λοιπόν, τώρα, με ένα δεύτερο φουέ, αυτό που θα κάνουμε είναι τώρα, έτσι. Να λιώσουμε πειράζει, Γιώργο, τη μαρμελάδα μέσα στο σιρόπι από τις κονσέρβες του βύσσινου και να του δώσουμε μία βράση. Παράλληλα, παίρνουμε μισό φλιτζάνι νερό, μισή κούπα και δύο κουταλιές της σούπας corn flour. Το corn flour, αυτό που θα μας κάνει είναι να μας δέσει το μείγμα με τα βύσσινα και να μπορέσει όταν το βάλουμε πάνω στο γλυκό να στερεοποιηθεί και να μην τρέχει. Αλλά το τίποτα για το corn flour, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, είναι ότι πρέπει να το διαλύσουμε σε κρύο νερό και μετά να το ενσωματώσουμε μέσα στο υγρό και να το δώσουμε μια βράση και έτσι θα πήξει. Αν το βάλουμε κατευθείαν θα σβολιάσει και θα κάνει μπαλάκια. Καταλαβαίνεις. Κοίταξε, οπότε, κοίτα τι κάνουμε. Αυτό το tip όντως δεν είναι πολύ γνωστό. Ναι, το βάζουμε σε κρύο νερό, όχι σε ζεστό. Το διαλύουμε σε κρύο πρώτα. Σε κρύο νερό, σε ένα μπολάκι με λίγο υγρό. Εντάξει, Φωτεινή, το άκουσες. Ωραία. Αντί για νερό, μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τα υγρά από το βύσσινο. Δεν πειράζει, βάζουμε λίγο παραπάνω. Okay. Να είναι αρκετό. Εδώ βλέπουμε ότι παίρνει σε λίγο μία βράση. Αυτό που θα κάνουμε είναι. Θα ρίξουμε μέσα το corn flour. Βλέπω τώρα από την τηλεόραση, από το monitor. Είναι τέλειο, παιδιά, ε. Είναι τέλειο και πανεύκολο. Εγώ σεφ, εγώ. Τώρα, σε αυτό το σημείο, περίπου σε 3-4 λεπτά θα αρχίσει να πίζει. Ναι. Και με το που πήξει, κλείνουμε το μάτι και ρίχνουμε τα βύσσινα μέσα στην κατσαρόλα. Και αυτό είναι. Όταν έχουμε ψήσει την τάρτα μας, η οποία την έχουμε βγάλει από το φούρνο, κρυώνει με το που πέσει θερμοκρασία, δηλαδή να μην είναι ζεστή από πάνω. Και έχουμε εδώ τα βύσσινα ως διαμαγείας, τα έτοιμα, τα οποία, κοιτάξτε πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα, εδώ πιχτούλι έτσι. Αυτό το κάναμε πριν λίγο. Όταν το απλώσω πάνω στην τάρτα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 6 με 7 ώρες για να δέσει και να σταθεροποιηθεί. Γιατί άμα το αφήσουμε. Δεν ξέρω αν βλέπετε πάνω ότι αυτά τα δύο εδώ πέρα τα φυλάω με μαχαίρι στο χέρι για να μην πλησιάσει πια. Γιατί δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος. Πάμε να τελειώσουμε τώρα τη συνταγή. Τα βύσσινα εδώ θα τα ρίξω πάνω
στην ψημένη κρέμα. Ω, από τέλειο. Εντάξει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ποίημα, ποίημα. Εντάξει. Ποίημα, ποίημα. Η Χρύσα δεν έχει σταματήσει να σε βλέπει. Είναι προσιλωμένη. Θέλει πολύ να το φτιάξει αυτό το γλυκό. Λοιπόν, και εδώ... Καταπληκτικό. Κοιτάξτε λίγο, το απλώνουμε λίγο με τα χέρια μας. Σας είπα, δεν θέλει ψυγείο. Μα τι γίνεται. Αυτό είναι, τελείωσε. Τρία βήματα, τρία βήματα. Πανεύκολο. Αυτή είναι η συνταγή. Πέντα νόστιμο. Δεν χρειάζεται ψυγείο. Master Chef. Δεν χρειάζεται να το βάλετε στο ψυγείο. Ξέρετε τι είναι αυτή η συνταγή. Top. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το cheesecake με βύσσινο. Στη φωλιά των Κούκου φυσικά. Βεβαίως ο Θοδωρής Αθερίδης είναι εδώ, όπως και η Βίλα Μαρτία δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Αλλά εμείς τα έχουμε και τα δύο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στη φωλιά των Κούκου για όλη αυτή τη συνέχεια. Φύγαμε. Δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, ένας και ένας. Δεν είναι απλό, αλλά παιδιά, θέλω να σας προχωρήσω για ναι, κάτι. Μίλησε μας. Όχι, δεν το ξέρατε, επειδή ήσασταν στα γυρίσματα. Δεν είμαστε πλέον 6 στη Βίλα Μαρτία. Ξαφνικά γινόμαστε 7. Και πού να δείτε αργότερα που θα γίνουμε και 8. Και είσαστε 9. Έτοιμοι. Ήρθε τελικά. Βίλα Αμαρτία. Έχεις πλάκα, σε πάω και έχεις πλάκα. Είναι 12 το μεσημέρι, ώρα Εκάλης. Και η δούκισσα αιμονικού μου Ταστάζη, τρίτη σύζυγος του ζάπλου του έμπορου ροδάκινων Λευκής Αρκός, Αμαντέους μου Ταστάζη του τρίτου, ξεκουράζεται στη Βίλα Μαρτία. Καθώς προσποιείται ότι έχει λιγούρες επειδή είναι έγκυος, έχει στείλει τον σύζυγό της να φέρει μουσακά από την Κερατέα. Μα πού πήγε αυτός ο άνθρωπος, ακόμα να γυρίσει από την Κερατέα. 10 λεπτά είναι με το ελικόπτερο. Αμαντέους, γύρισες. Ελπίζω να μην κρύωσε ο μουσακάς. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να φάω με τίποτα την κρύα μπεσαμέλ. Αμαντέους, μου τα στάζει. Τέταρτε. Λουξά. Έχει περάσει πολύ καιρό. Αμαντέους μου τα στάζει τέταρτε. Τι κάνεις εδώ. Θα σε δει ο ξαδερφός, ο σύζυγος τόσων και πρώτος ξαδερφός σου. Αμαντέους μου τα στάζεις, ο τρίτος. Δεν μου καίγεται καρφί. Σε θέλω κολλασμένα. Σε θέλω όπως η Νικολέτα Αράλη θέλει μια εκπομπή στην τηλεόραση. Τόσο πολύ. Τόσο. Αλήθεια. Αυτό ήταν Dr. Elvis. Μπρίφτη. Θα γίνεται επιτέλους δικός μου. Μα τι λέτε, δεν φαίνεσαι και σαν να έχει τελειά. Δεν είναι πρέπον αυτό. Είμαι ο οικογενειακός γιατρός σας, παύλα σώματα, έτσι υδραυλικός σας, παύλα πουλμπόι, παύλα ηλεκτρολόγος. Τελεία και παύλα. Δόκτωρ Έλβις Πρίφτη. Είστε ταύλα. Ή θα πάρετε εμένα
ή το επίδομα ανεργίας. Τι προτιμάτε, Δόκτωρ Ελβίς? Πρίφτη! Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα, πώς μπαίνετε έτσι μέσα? Δεν χτυπάτε και καμιά πόρτα? Πόσες φορές πρέπει να το πω πια? Δεσποινή σκίτσα, Δανάη Φτελιά. Το ιατρείο του δόκτωρος Έλβις Πρίφτη, όπως και η υπόλοιπη Βίλα Μαρτία, δεν έχει πόρτες! Συγγνώμη, τι κάνετε εκεί με τον δόκτωρο Πρίφτη? Ο δόκτωρ Έλβις Πρίφτη με εξέταζε. Νιώθω κάτι κομμάρας τελευταία. Αλλά εντάξει, τώρα είμαι μια χαρά. Σας αφήνω, γεια σας! Πολύ βιαστική έφυγε η Δεσποινή σκίτσα, Δανάη Φτελιά. Δόκτωρ Πρίφτη, αν έχετε χρόνο, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της εγκυμοσύνης της κυρίας Δούκισσας Αιμονικού Μουταστάζη. Δόκτωρ Έλβις Πρίφτη, είστε καλά? Αφήστε με πια! Έκανα ένα μικρό λάθος. Μπέρδεψα τις εξετάσεις της κυρία Δούκισσας με του σκύλου της, του ταβό. Δόκτωρ Πρίφτη, τι εννοείτε? Θέλετε να πείτε ότι η κυρία Μουταστάζη δεν είναι έγκυος? Καλά ακούσατε, η κυρία Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα. Η κυρία Δούκισσα δεν είναι έγκυος. Το μοναδικό ιατρικό λάθος που έχω κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Εκτός από αυτό που διέγνωσα δάκο και μου χρήτησα σε έναν Άγγλο τουρίστα από το Φαλιράκι τότε. Απίστευτο. Δεν είναι απίστευτο. Μου είχαν φέρει στο εργαστήριο αντί για αίμα, ελαιόλαδο. Δεν έφταιγα εγώ. Ω Θεέ μου! Πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε με τον κύριο Αμαντέους. Σε θέλω, Δούκισσα. Ήρθα αμέσως μόλις έμαθα ότι έμεινες έγκυος σε τρίδημα από μένα. Μα πώς έγινε κάτι τέτοιο, αφού προσέχαμε? Μα τι λες! Ξεχνάς εκείνη την ξέφρενη βραδιά που μεθύσαμε στο πάρτι των φίλων της Τρόικας, στο παράρτημα του Παμπάλαιου, ψυχικού. Ψυχικού. Άρε! Α, όχι, συγγνώμη, σε τελείς αυτό. Τότε που με είχες ξεμοναχιάσει στην κρεβατοκάμαρα του Προέδρου. Α, ναι. Τότε που παραλίγο να μας πιάσει τα πράσα η σύζυγός μου, η Σουηδέζα Καλονή, Ούρσουλα Instagram. Από τότε όμως, δεν μου ξαναμίλησες. Δούκισσα, πες μου, το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο? Το να πατάς τον εραστή, πού το έχεις δει γραμμένο? Τελικά δεν είχανε μουσακά χωρίς μελιτζάνες και σου πήρα παστίτσιο χωρίς κιμά. Αμαντέους. Αμαντέους. Δεν έχει άλλο. Σήμερα αυτή την καταπληκτική μουσική αναμέτρηση δεν σημαίνει ότι δεν θα το δείτε αύριο. Θα το δείτε αύριο, διότι σήμερα θέλουμε να έχουμε όσο πιο πολύ χρόνο γίνεται για αυτό τον εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος δεν εμφανίζεται συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όμως είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, χωρίς άλλες περιστροφές, ο ένας, ο μοναδικός, ο αγαπημένος μας Θοδωρής Αθερίδης. Ήταν εκεί! Γιατί μας τα κάνεις αυτά! Παλικάρι μας! Γιατί θες να μας προκαλείς καρδιακά... Έτσι. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έκανα τον κούκο, τον κούκο. Καλώς όρισες, Θοδωρή μας. Καλώς. Τι κάνεις? Είστε πάρα πολύ ωραία εδώ, Ευχαριστούμε. Ναι, είμαστε, ναι. Το έχετε κάνει το μαγαζί πάρα πολύ ωραίο.
Και είναι και ανοιχτό, ξέρεις, καλοδέχεται και τα λοιπά. Είναι ανοιχτόκαρδο, γενναιόδωρο. Ανοιχτή διάθεση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το λέγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα. Μιλούσες με τον Κρατερό. Δεν θέλω να μας πεις, ας πούμε, τι λέγατε ακριβώς. Απλώς εμείς βάζαμε στοιχήματα οι υπόλοιποι ότι προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις guest για τη Βίλα Αμαρτία. Ισχύει? Όχι. Όχι. Δεν μου το είπε. Όχι, όχι, δεν το είπα. Ήθελα να το πω στον αέρα για να το φέρω σε δύσκολη θέση. Να, το έκανα εγώ από μόνο. Ωραία, τέλεια. Γιατί όπως βλέπεις και εμείς, ότι κάνουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε τον επαγγελματικό. Θα σου πω γιατί δεν θα το κάνω. Γιατί είμαστε τόσο καλοί. Ναι. Ναι. και κυρίως ο Κρατερός, τώρα θα μιλήσω σοβαρά όμως. Πιστεύω ότι αυτός που κάνει το... ειδικά τον τέταρτο που κάνει. Ναι, το ξανθό. Είναι άπαιχτος. Καταρχάς σου πάει το ξανθό. Ένα. Δεύτερο. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Ναι. Και δεύτερον, γενικώς η τρέλα του και η διαθεσιμότητά του, η ασυλλήπτου βαθμού. Είδες πόσα επιθέτει για τη γελιότητα, βρήκε ο άνθρωπος. Είναι... Καταρχάς, να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που να τον έχει δει να παίζει κάπου και να πει ότι δεν μ' αρέσει ή να περνάει στον ντούκου. Όπου τον έχω δει είναι καταπληκτικός. Όπου. Είτε είναι δράμα, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι. Η κωμωδία είναι κάτι πιο φαντεζή, γιατί όταν είσαι τόσο διαθέσιμος και τρελός, έχεις καλά αποτελέσματα. Είναι δηλαδή ηθοποιός γεννημένος ο Κρατερός, δεν είναι φτιαγμένος στην πορεία. Είναι κόψε το μια φέτα αυτό να έχω να το βλέπω σπίτι μου όταν είμαι στις μαύρες μου, να χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά δεν κάνω εγώ πλάκα. Το ξέρω εγώ. Γιατί δικός μας καλεσμένος είναι, δεν είναι... Εκτός και αν βέβαια, το έχει συνηθίσει τόσο πολύ το να παίρνει συνεντεύξεις, που πρέπει καταρχήν να συνεχίσει να το κάνει και δεύτερον να έρθω να σε ρωτήσω γιατί δεν το κάνει. Γιατί εντάξει, το έκανα μια συγκεκριμένη που έκατσε η συγκυρία έτσι και τα λοιπά. Δεν είναι η δουλειά μου εμένα αυτή. Θα μου πει γιατί είναι η δουλειά του Κρατερού. Δεν έχει να κάνει, αλλά και ο Κρατερός, τι νομίζει, συνεντεύξεις κάνει. Όχι βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι, μετά από αυτό που ήταν πάρα πολύ ωραία η εκπομπή αυτή και νομίζω αυτή πρέπει να την ξανακάνει, έκανε και το Celebrity Game Night. Στο οποίο εντάξει ήταν και. Είναι σαν να ήσουν στο σπίτι σου περίπου. Δεδομένου ότι με τη Σμαράγδα που το έχει κάνει επίσης για... Εντάξει, δεν το έκανα εγώ σαν τη Σμαράγδα. Η Σμαράγδα το έκανε 10 φορές καλύτερα. Αλλά... Είσαι πολύ γλυκός. Όχι, δεν είναι από γλυκό. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο τίμιος. Πώς το λένε, με αυτή την έννοια. Θα μου πεις τώρα, αν εσύ ήσουν καλύτερος και πίστευες ότι ήσουν καλύτερος, θα το έλεγες. Μπορεί να μην το έλεγα τότε, αλλά όταν ειδικά πιστεύω ότι ήμουν χειρότερος. Κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, το λέω, δηλαδή δεν έχει. Αυτό ρε παιδί μου που σου πρότεινα να κάνεις ένα celebrity game που το είχε κάνει η Σμαράγδα. Όταν σου είπανε, δεν έκανε ένα τέτοιο. Στην αρχή. Όχι, την πήρα τηλέφωνο να τη ρωτήσω να το κάνω και μου λέει κάτω. Κάτω-κάτω έτσι, τίποτα κάτω, δεν. Όχι, μου λέει να το κάνεις, θα είσαι καλός και τα λοιπά. Δεν θα μου έλεγε κάτι να... Πίστευε ότι θα είμαι καλός. Να σου πω κάτι, δεν πιστεύω ότι ήμουν χάλια. Απλώς η Σμαράγδα ήταν καλύτερη. Μα δεν είπε κανείς. Δεν είπα εγώ ότι ήμουν κακός. Πρόσεξε, λέω η Σμαράγδα ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη, ναι. Απλώς ότι... Ρε παιδί μου, ήταν το ίδιο project γι' αυτό. Λέω πώς θα φέρνει ζωή κάποια στιγμή, να κάνετε την ίδια εκπομπή, αλλά σε διαφορετικά κανάλια, ας πούμε. Τηλεόραση, σύριαλ, εγώ τη βρήκα την άκρη μου, όπως είδες. Ναι, αυτό βλέπω. Όχι, δεν έχω κανονίσει κάτι. Ωραία. Δεν έχω... Δεν θα ήθελες να κάνεις ή είναι τέτοιες οι περιπτώσεις, ας πούμε, οι φετινές που δεν... Να σου πω κάτι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με γνώρισε ο κόσμος από την τηλεόραση. Του να πω εγώ δεν θα ήθελα να κάνω, θα είναι αχαριστή απέναντι στο μέσο που με έκανε γνωστό. Δεν έχει να κάνει. Θα μπορεί να είναι κάτι που να σου αρέσει όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, δεν μου έγινε όμως και κάποια πρόταση που, για να πω ότι είπα και όχι σε κάτι που δεν σου μ' αρέσει. Έγινε πριν από λίγα λεπτά και είπες όχι. Oh. Δεν ήταν αυτό. Άμα είναι έτσι, να μην θυμάσαι τα όχι σου, δεν βγάζουμε εδώ πέρα εκπομπούλα, δεν θα βγάλουμε ήδη. Σου είπαμε ευθέως, Βίλα Μαρτία και είπες όχι, παιδιά. Όχι, δεν είπα όχι γιατί θα έρθω και θα είμαι. Πέμπτος. Όχι. Αφού ο τέταρτος είναι τόσο πρώτος, σκέψου τι γίνεται δηλαδή με τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πρώτο. Να σου πω, έχουν φαγωθεί από πάνω. Γιατί εγώ παιδιά δεν το βλέπω το τατουάζ. Δηλαδή το τατουάζ, ποιο είναι το τατουάζ που έχει κάνει. Ανάτο, είναι από την άλλη πλευρά, γι' αυτό δεν βλέπω εγώ το τατουάζ. Αυτό τι είναι καινούριο. Όχι, το έκανα όταν έκλεισα τα 50. Μα τι ωραίο που είναι. Ωραίο δεν είναι. Δηλαδή πόσο καιρό έχει αυτό που έκλεισε τα 50. 3 χρόνια. Α, 53. Πρέπει να περιμένω άλλα 3 από όπου. Είσαι εσύ πολύ καλή στα μαθηματικά. Εγώ ηλικιακά με τα μαθηματικά. Δεν ξέρω, εκεί που αρχίζουν τα μαθηματικά, εγώ έχω ήδη τελειώσει και έχω πάει κάπου αλλού. Είναι υποχρεωτικό, πρέπει να περιμένουμε όλοι στα 50 ή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και νωρίτερα. Όχι, οπότε θέλετε. Εγώ το έκανα στα 50. Και γιατί για μένα... αυτό. Τι? Για να γράψει, ξέρω εγώ, 50. Όχι, ήταν ιδέα τη κόρη μου. Λέει, κάνει μπαμπά ένα φτερό πένα στο αριστερό σου χέρι. Έτσι το κάνω κι εγώ λοιπόν. Θα ρωτήσω την κόρη μου τι θέλει να κάνω.
Και ελπίζω να μην περνάει τη φάση με τα νίντζα και τα σπαθιά. Γιατί εκεί, αν ρωτήσεις τώρα, αυτή τη, θα γεμίσεις Playmobil. Και δεν θα ήταν και πολύ ωραίο. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Δεν θα είχε, δεν θα είχε. Να σου πω τώρα, αυτό με την κόρη Θοδωρή που εξελίσσεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αστέρι που πια την ξέρουν, είναι συνάδελφό σου, πώς είναι? Εντάξει, εκτός από καταπληκτικό, φαντάζομαι. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να φανταστώ. Να έρχεται τώρα στην πρόβα μου και να μου λέει τρεις παρατηρήσεις και η μία να είναι πιο σωστή από την άλλη, τώρα δεν έχει καλύτερο από αυτό. Εσύ δεν ήσουν από αυτούς τους πατεράδες που εννοώ και εσύ και η μητέρα της ήσασταν στον χώρο του θεάτρου, ήσασταν άνθρωποι που είπατε είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια, δεν θα το ήθελα αυτό για το παιδί μου. Ναι, αλλά δεν θα ήμασταν υποκριτές, γιατί και εγώ και η μαμά της μια χαρά τα πήγαμε. Δηλαδή, καταλαβες. Φυσικά, αλλά οι δυσκολίες. Δεν είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι. Αυτό αναιρείται το επιχείρημα. Τι? Αυτό αναιρείται το επιχείρημα. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με τις συμβουλές σου, μεγαλώνουν με αυτά που κάνεις. Με τα παραδείγματά σου. Ναι, με αυτά που κάνεις. Οπότε, αν της πεις αυτό το πράγμα, θα σου πει. Και εσύ. Εσύ πώς, μια χαρά τα πήγες. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το να τα πάει κάποιος μια χαρά είναι το λιγότερο πιθανό. Και το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί ταυτόχρονα. Απ' την άλλη, ναι. Βεβαίως. Αντίστοιχα. Είναι σχετικό γενικά και τι είναι το τα πας καλά. Βέβαια. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις υπάρξει τώρα πια, φαντάζομαι πως όχι, παρεμβατικός ως προς την κόρη σου, ας πούμε, στο τι να κάνει, πώς να το κάνει ή στις σχέσεις της, για παράδειγμα. Τώρα. Όχι, βρε, τώρα. Παλιότερα. Όταν ήταν στην Αλλά μπορεί και τώρα. Γιατί τώρα και τώρα. Είναι μεγάλη γυναίκα. Δηλαδή, άμα η Αέλια με το καλό φτάσει, ας πούμε, 30 χρονών. Άλλο εγώ. Τι, άλλο εγώ. Τι. Εγώ είμαι άλλο. Άλλο. Ξέρεις. Είμαι άλογο. Άλογο. Όχι, και στην εφηβεία της ακόμα που ήθελε μια προσοχή, γινόταν αυτό το πράγμα με μελέτη. Δεν γινότανε. Δηλαδή, τι εννοείς με μελέτη, πώς το. Του να ξέρεις τι λες το παιδί, όχι να εκφράζεις μονάχα την συναισθηματική σου αγωνία και τα δικά σου συναισθήματα. Να ξέρεις να ξέρεις ότι ο άλλος με αυτά που του λες διαμορφώνει γενικά θέαση ζωής. Οφείλεις τον εαυτό σου γενικά να τον πηγαίνεις ένα βήμα πίσω όταν έχεις να μιλήσεις σε ανθρώπους που αγαπάς. Αισθάνθηκες ποτέ ότι μπορεί πολύ να είσαι ανεπαρκής? Ναι, βέβαια. Μπορείς... Διαρκώς. Διαρκώς. Καλά, διαρκώς. Τι, επαγγελματικά πάντα νιώθεις ανεπάρκεια. Όχι, δηλαδή... όχι, καλά, σιγά μην νιώθεις και ανεπαρκής επαγγελματικά. Τι λέει όχι, τώρα, όχι, αλλά τέλος πάντων. Ξέρει τι λέει, ξέρει. Όχι, ανεπαρκής νιώθεις επαγγελματικά. Δηλαδή πάντα νιώθεις ανεπαρκής. Πάντα είσαι λιγότερος από αυτό που φαντασιώνεις. Εγώ και έτσι έλεγα, πρέπει να είναι. Εγώ είναι. Έλεγα σε σχέση με το ρόλο σου ως πατέρας, ας πούμε. Εκεί να δεις. Χειρότερα. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί... Αγωνία, ότι τώρα να, αυτό που κάνω, ας πούμε, μπορεί το στο παιδάκι μου να. Μα, σκέφτεσαι σαν πατέρας για να είσαι σωστός ότι θα έπρεπε να έχεις σπουδάσει, ας πούμε, ψυχολογία, να έχεις δοκτωρίες. Ναι, είναι πολλά. Τελικά αυτό είναι σε όλους, νομίζω. Μα δεν υπάρχει, ιδανικός γονιός. Γιατί δεν κάνατε και κάποιο άλλο παιδί, δεν έκανες ένα άλλο παιδί? Ακόμα ένα, ας πούμε. Γιατί έγιναν σε ηλικίες, έγινε το παιδί σε ηλικία που ήμασταν τόσο ανερχόμενοι επαγγελματικά, εννοώντας ανερχόμενοι όχι ως προς επιτυχία, ως προς την εγκατάσταση στη δουλειά, ναι. Που ένα δεύτερο παιδί θα μας πήγαινε πολύ πίσω. Εγώ προσωπικά ήθελα, αλλά τότε η μαμά της χόρευε ακόμα. Δηλαδή, μια δεύτερη εγκυμοσύνη θα τη σταματούσε τελείως. Το έχεις. Καβατζάρα με τα χρόνια τόσο που το παιδί, αν κάναμε δεύτερο, ήδη θα ήταν ένα πλήγμα για το πρώτο. Γιατί? Τι μου την είχατε στημένη, δηλαδή ένα μοναχοκόρη και τώρα μου ετοιμάζατε, δηλαδή έκπληξη. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Και εντάξει. Εσύ τώρα έτσι πώς το βλέπεις όμως, θα ήθελες να έχεις άλλο ένα παιδί, ας πούμε? Εγώ θα ήθελα να έχω και 10 παιδιά, δεν έχει να κάνει. Δεν πάω πάντα με υποθέσεις, πάω με αυτά που έκανα τελικά. Ναι, και είναι ωραίο. Είναι η γνώση, η ωριμότητα της πένας που βαραίνει πια στα 50 χρόνια πάνω. 53. Στον πύχη. Τον έκανα εγώ. Στα 50 όμως και 3. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ωραία, συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό, Ρουάν. Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό που κάνει θράφη στο YouTube. Ναι. Ναι. Που έχει να κάνει με την. Τι? Έτσι δεν λέει. Ναι. Με τη μητέρα. Έτσι δεν είναι. Η μαμά και την κόρη στο YouTube. Ωρε τη μάνα. Τι γίνεται με αυτό? Τη στόπα της κόρης μου, τι είναι. Αυτό πώς είναι γενικά μια αντιμετωπίσιμη κατάσταση. Το βλέπουμε κιόλας, τα πλάνα. Έχει μια παθολογική αγάπη μία για την άλλη.
Τι ωραίο αυτό είναι αυτό. Η μάνα μου αυτά, ας πούμε, δεν τα έκανε ποτέ και για κανέναν λόγο. Η κόρη μου την κάνει ό,τι θέλει. Όταν λέμε ό,τι θέλει. Αυτή είναι, νομίζω, αυτός είναι ο ρόλος των εγγονιών και αντίστοιχα των γιαγιάδων και των παππούδων. Έχει το όνομα της κόρης. Ναι. Του να έχεις μεγαλώσει μια ολόκληρη ζωή φροντίζοντας τον εαυτό σου και να σε περιμένει στα γεράματα μια εγγονή να στα ρίξει ένα τραπουλόχαρτο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να βλέπεις αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή εννοώ εδώ, αλλά. Σε ένα άλλο την έχει βάλει και χτυπιέται. Τη έχει κάνει να κάνει ένα τάκ παραράτητα παπ παπ και την έχει βάλει και χτυπιέται. Μα δεν την κάνει, τη κάνει μίνι βασανιστήρια. Ποια είναι ακριβώς η, ας πούμε, η ιδέα. Όχι, δεν είναι αυτό. Η ιδέα είναι ότι κάνει ένα διπλό με τη γιαγιά, με μια αυτοσχεδιαστική θεματολογία κάθε φορά. Τη βάζει να τραγουδάει, να χορεύει, να. Ό,τι να είναι. Είναι υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Και η γιαγιά μέσα. Αυτό. Είναι όλοι, όπως καταλαβαίνετε, όλη η οικογένεια είναι στο ίδιο μου. Δεν έχει ξεφύγει άνθρωπος κανένα. Σε στιγμή όμως, μια ιστορία μάλλον προσωπική δική του, την οποία φαίνεται να διασκεδάζουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Να περνάνε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ήρθατε στα βαφτίσια του Αριώνα, διότι έκανε γυρίσματα. Είχα μιλήσει με τη Σμαράγδα, θέλω να σου το πω αυτό το πράγμα, και μου λέει, αν δεν έχει γυρίσματα, γιατί νομίζω ότι έγινε στην Αίγινα κάποια, μου έλεγε. Ποια εποχή λες τώρα? Μιλάμε τώρα για αρχές καλοκαιριού. Ναι, ναι. Η ταινία ξεκίνησε 20 Ιουνίου και πήγε μέχρι. Όχι στην Αίγινα, απέναντι την Αίγινα. Ναι, στη Μετόπη, απέναντι από το Αγκίστρι. Μιλάμε για την ταινία Αιγαίο SOS πάντα. Για αυτή τη βραχονισίδα που αναδύθηκε από το πουθενά. Που είναι συμπαραγωγός στο κανάλι σας, έτσι. Σε αυτή την ταινία. Μάλιστα. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Πες μας λίγο για την υπόθεση. Τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε? Προβάλλει μετά από έναν πολύ δυνατό σεισμό μια βραχονισίδα στο Αιγαίο. Το λες πάρα πολύ σοβαρά και ναι. Δεν ξέρω πώς θα το μετωπίσεις. Πλακώνουν Έλληνες και Τούρκοι. Πιανού είναι η βραχονισίδα. Είναι κατά μεσής του Αιγαίου, ίσως και προς το Ανατολικό. Εκεί που ακόμα, ας πούμε, η ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι σε μια ζώνη η οποία είναι διεθνή ύδατα προφανώς. Οπότε αυτό θα καθορίσει πάλι πιανού είναι τι. Και είναι έτοιμη να μια ανάφλεξη, κάτι παραπάνω από θερμό επεισόδιο, και βρισκόμαστε εκεί Έλληνες και Τούρκοι. Έλληνες επίλεκτα σώματα, ο Ικάδες. Φουρέιρα βλέπω εκεί. Ναι. Η φουρέιρα είναι προϊόν ενός ονείρου, το ονείρου του Μαυρογιαννέα, τον οποίο υποδίεται ο Πάνος ο Βλάχος. Κάτι ο Πάνος, ο οποίος γύρισε από την Αμερική και έκανε. Ήρθε, έκανε εξπρες την ταινία και ξανάφυγε. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, μόλις τέλειωσαν τα γυρίσματα, πετούσε. Wow. Εξαιρετικό. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τον Πανούλη. Έμαθα όλα του τα νέα. Ποια νέα, για πες κανένα από τον Πάνο. Μια χαρά είναι ο Πάνος. Δηλαδή. Στην Αμερική, με το ταλέντο του και με το χαρακτήρα του, έχει στήσει τον εαυτό του με ένα τέτοιο τρόπο που δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι πάντα. Μπράβο. Καλά και να περνάει. Μπράβο. Καλά και να κάνει αυτά που γουστάει. Μπράβο. Η Ελένη ήταν καλή στο γύρισμα. Μια χαρά. Τώρα τη γνώρισα την κοπέλα και είδα ότι είναι. Και εμείς στο Άμστερνταμ που με ρώτησε τι είναι αυτό και σου πω είχαμε πάει στο Άμστερνταμ με την Ελένη. Είχαμε πάει στην περιοδία της, η οποία επίσης έφυγε από την περιοδία για να έρθει να κάνει τα γυρίσματα και ξαναγύρισε. Έχει και ρόλο, ας πούμε, εκτός από το τραγούδι είναι και. Είναι η οπτασία, είναι το όραμα ενός στον ύπνο του. Τη βλέπεις ως ένα ποθητό πλάσμα. Λογικό. Ναι. Είναι έτσι λίγο. Ο καταπιεσμένος φαντάρος σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Να σου πω. Είναι. Πώς το λένε. Είναι μια ταινία η οποία έχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ για όλους και αυτή την περίοδο. Έτσι. Αρκετά. Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ταινία θα σκίσει. Θα σκίσει γιατί η ιδέα της είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια αντιπολεμική σάτυρα. Όλο αυτό το πράγμα εκφράζει όλες τις πιθανές τάσεις μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή από τους εθνικιστές πολεμοχαρείς μέχρι και τους. Σαν μια γκάμα. Δηλαδή μέσα στο στράτευμα υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλων των ειδών οι άνθρωποι. Όλων των ειδών οι άνθρωποι. Είναι κωμωδία, αλλά κυρίως έχω να πω ότι αυτό που με έκανε εγώ να πω ναι και να παίξω σε αυτή την ταινία, πέρα από το ότι το σενάριο είναι τριών φίλων μου από τη Θεσσαλονίκη, είναι το πρώτο τους που το υπογράφουν. Ωραία. Του Δημήτρη, του Μαρούδη, του Γιάννη και του Μαργαρίτη Παπαδόπουλων, που είναι αδέρφια. Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο άλλος είναι ο Πιέρο Ανδρακάκος. Ο σκηνοθέτης. Που είναι η πρώτη του ταινία κινηματογραφική, αλλά είχαμε δουλέψει στο πίσω στο σπίτι. Μάλιστα. Είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης, με
πάρα πάρα πολλά πολύ δυνατή αισθητική αντίληψη για τα πράγματα. Πράγμα το οποίο μπορεί να σώσει και αδυναμίες αφενός και από την άλλη είναι πάρα πολύ ασκημένος στις πιέσεις του χρόνου. Μάλιστα. Που έχει μάθει από την τηλεόραση για να μπορεί να επιτυχάνει όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο. Αρχές Νοεμβρίου. Έχω την αίσθηση ότι η ταινία αυτή θα χαίρομαι που την έκανα. Δεν θα είναι από αυτά που θα τα δω και θα τα πω. Πω, μας ξέφυγε. Πρεμιέρα λοιπόν αρχές Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου. 15. Και έχει και άλλη πρεμιέρα. 5 του μηνός ξεκινάει. 5 του μηνός. Πολύ νωρίς του λέγα. Θεατρική πρεμιέρα στο Μικρό Παλάς. Κάνουμε το art. Με τον Άλκη και τον Γιώργο. Τον Κούρκουλο και τον Πυρπασόπουλο. Το έργο αυτό νομίζω κατ' εμέ είναι. Και όχι μονάχα κατ' εμέ. Και είναι κοινή θέση ότι είναι το καλύτερο της Γιασμίνα Ρεζά. Είναι νομίζω ή το δεύτερο ή το τρίτο της έργο. Πολύ βραβευμένο. Στο Λονδίνο το είχε παίξει ας πούμε ο Άλμπερτ Φίνεϊ. Στην Αμερική με πολλά βραβεία και όλα αυτά. Το art. Ένα έργο για τρεις άντρες, για την ανδρική φιλία και γενικότερα για τη φιλία, αλλά με πρόσχημα πάντα την αγορά ενός πίνακα. Ενός πίνακα ο οποίος είναι πολύ προχώ. Τόσο προχώ που είναι πολύ αφηρημένος. Τόσο αφηρημένος που σχεδόν είναι το τίποτα. Δηλαδή, που λέμε αυτό να παίξω έτσι. Σήμερα λέω να παίξω λίγο αφηρημένα. Να μην πάω στο γύρισμα καθόλου. Εδώ δεν έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος. Και με μια αδρή αμοιβή, ο ένας εκ των τριών, ένας καλοστεκούμενος οικονομικά δερματολόγος, τον οποίο υποδίωμαι εγώ και που θέλω να μπω, ρε παιδί μου, μέσα στον χώρο γενικά των συλλεκτών, των ανθρώπων της τέχνης, τον αγοράζω. Δέχομαι το bullying από τον Άλκη, που είναι ένας φίλος μηχανικός αεροναυπηγός, που τον κοιτάει τον πίνακα και χοντρικά μου λέει ότι όχι απλώς με κοροϊδέψαν, ότι είμαι βλαμμένος. Οπότε από εκεί ξεκινάει. Από εκεί γινόμαστε σμπαράλια και έρχεται ο Γιώργος, ο Πυρπασόπουλος, εν όψη του γάμου του σε μερικές μέρες που εμείς οι καλύτεροι του φίλοι πρέπει να τον παντρέψουμε κιόλας, μας βρίσκει διαλυμένους. Και του δίνεται και τον πίνακα δώρο. Και προσπαθεί να μας εμφυλιώσει. Ναι. Και βλέπεις τώρα ένα τρίο, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, θύμα, θήτης, ο Άλκης και ο διασώστης. Αυτό το τρίπτυχο της βίας, επιστημονικά όπως ορίζεται, να γίνεται σε μια κωμωδία η οποία είναι σπαρταριστή, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ βαθιά. Τόσο πολύ που όταν το είχα δει εγώ την πρώτη φορά που το έκανα ο Φασουλής με τον Κωνσταντίνο. Και έτσι να κλείσουμε, γιατί μας πιέζουν, ο Θοδωρή. Το 99 είχα ζηλέψει και την παράσταση και κυρίως το έργο. Δηλαδή με το έργο είχα μείνει. Στις 5 του μηνός στο Μικρό Παλάς πρεμιέρα. Μικρό Παλάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μαζί μας. Στον Γιώργο και στον Άλκη. Σε όλους. Και στο κορίτσι μας. Να είσαι καλά, γερός, δυνατός. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και θα πάω να κάνω κι εγώ. Και θα τον πείσω να κάνει και Δήλα Μαρτία. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον Θοδωρή Αθερίδη. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρέχουμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ στο Star, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Λέξη με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο μαζί σας την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, χαρούμενοι. Με υγεία και πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο. Γεια.